Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι η εκπομπή Εκτός Πλάνου και είμαστε και αυτή την Τετάρτη κοντά σας, εδώ από το Ιόνιαν, για να συζητήσουμε με συναδέλφους, αγαπημένους συναδέλφους, οι οποίοι αποφάσισαν να κατέλθουν σε αυτές τις δημοτικές εκλογές και βεβαίως να προσπαθήσουν μέσα από τους συνδυασμούς τους να πείσουν τον κόσμο για τη δική τους εκλογή. Θα δούμε λοιπόν πόσο δύσκολο ή εύκολο είναι αυτό, λόγω της αναγνωρισιμότητάς τους και λόγω βεβαίως των χιλιομέτρων που έχουν διανύσει στην δημοσιογραφία, άλλοι περισσότερο, άλλοι λιγότερο. Εγώ τους ευχαριστώ θερμά που είναι σήμερα εδώ και θα ξεκινήσω από τη Μαρία Τιμπέλμπα, που είναι η μοναδική γυναίκα μου. Επιτρέπετε, κύριε Κεραμιδάκη και κύριε Καρβουνιάρη. Βεβαίως. Καλησπέρα. Μαρία Μπέλμπα με το συνδυασμό του Πέτρου Ψωμά, Σπιράλ, σε αυτές τις εκλογές. Θα τα πούμε σε λίγο να παρουσιάσω και το Στάθη Κεραμιδά με το συνδυασμό λαϊκής συσπήρωσης του νυν δημάρχου Κώστα Πελετίδη. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Και απερχόμενου ταυτόχρονα. Ευχαριστώ εγώ και Γιώργος Καρβουνιάρης με το συνδυασμό του Γρηγόρη Αλεξόπουλου, πρωτεύουσα ξανά. Ευχαριστώ και εγώ. Ευχαριστώ πολύ και βεβαίως να πούμε σε αυτό το σημείο ότι έχουμε και άλλους δημοσιογράφους οι οποίοι είναι υποψήφοι σε συνδυασμούς, όπως είναι η Βασιλική Αθανασοπούλου στο Δήμο Δυτικής Αχαΐας με τον κύριο Χρήστο Νικολάου, συνάδελφος δημοσιογράφος, καλή επιτυχία και στη Βασιλική, και η Δήμητρα Κατσαΐτη στο Δήμο Ερημάνθου, καλή επιτυχία και στη Δήμητρα, και φυσικά, το λέω φυσικά γιατί είναι μία υποψήφια περιφερειακή σύμβουλος με το συνδυασμό του κυρίου Απόστολου Κατσιφάρα, η Πέπης Πιλιοτοπούλου από το Αίγιο. Σε λίγο θα έχουμε την δυνατότητα να συνομιλήσουμε, να ευχηθεί καλή επιτυχία και να μας πει και αυτό στον αγώνα που κάνει με τον συνάδελφο Νίκο Σύφαντο, ο οποίος κατέρχεται στις εκλογές με το συνδυασμό του κυρίου Νίκου Παπαδημάτου. Αλλά να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, κύριε Κεραμιδά, βεβαίως στην καθημερινότητά μας μιλάμε Νατάσα, Στάθης, Μαρία, Γιώργος. Αλλά σήμερα εδώ θα είμαστε διαφορετικά. Έτσι, θα είμαστε πιο κόσμια. Θα μιλάμε στον πληθυντικό. Λοιπόν, δημοσιογραφία και ενεργός ανάμειξης στην πολιτική συμβαδίζουν, κύριε Κεραμιδά? Ασφαλώς. Φτάνει όταν θα εκτεθείς ως υποψήφιος, τουλάχιστον να κάνεις ένα διάλειμμα από την δημοσιογραφία, έτσι ώστε, γιατί δεν νομίζω ότι μπορεί να πείσεις κάποιον ότι είσαι αμερόληπτος από τη στιγμή που ταυτόχρονα θα είσαι και υποψήφιος. Επομένως, αυτό επιτρέπεται, κατά την άποψή μου, και είναι και δεοντολογικά σωστό. Όταν εκτεθείς ως υποψήφιος, θα πρέπει τουλάχιστον να κάνεις ένα διάλειμμα από το επάγγελμά σου. Mm-hmm. Αυτό ισχύει και στην πορεία όμως, γιατί μπορεί κάποιος, ας πούμε, αναγνώστης ή τηλεθεατής ή ακροατής να ταυτίσει το συγκεκριμένο δημοσιογράφο. Μιλάω για μετά την ολοκλήρωση των εκλογών. Θα σου πει αυτό ήταν του Πελετίδη, αυτό ήταν του Αλεξόπουλου, αυτό ήταν του Ψωμά. Ναι, αυτό δεν σημαίνει ότι όταν είσαι εκτεθείς κάπου ως υποψήφιος και δεν εκλεγείς, μάλιστα, στη συνέχεια δεν θα μπορεί να ασκήσει το επάγγελμά σου. Mm-hmm. Αυτό δεν μπορεί να έχει κάποια λογική. Και θα το ασκήσεις, φαντάζομαι, με αυτό μετά εναπόκειται στον ίδιο τον δημοσιογράφο να μπορεί να ξεχωρίσει τους ρόλους του. Και νομίζω ότι μέχρι τώρα δεν υπάρχουν και δείγματα, δηλαδή, ότι κάποιος ο οποίος έχει εκτεθεί με μια συγκεκριμένη παράταξη, με κόμμα πολιτικό και στη συνέχεια συνέχισε να κάνει το επάγγελμά του, να έχει δώσει δείγματα τέτοια ότι να υπηρετεί το κόμμα ή την παράταξη την οποία ήταν κάποτε υποψήφιος. Mm-hmm. Δεν νομίζω ότι υπάρχουν τέτοια δείγματα. Τουλάχιστον εδώ στην Πάτρα δεν τα έχω ζήσει εγώ αυτά. Είμαστε, ναι, νομίζω ότι στην Πάτρα κρατάμε και ένα επίπεδο όσον αφορά και την ενημέρωση. Γενικότερα, ναι, λέω. Έτσι, υψηλό επίπεδο. Και στην περιφέρεια, βέβαια, της περιοχής μας εννοώ. Λοιπόν, δημοσιογραφία και ενεργός ανάμειξης στην πολιτική συμβαδίζουν, Μαρία Μπέλμπα? Πιστεύω και εγώ, πιστεύω ότι ναι, μπορούν να συμβαδίσουν. Καταρχήν να πω ότι μέσα από το επάγγελμά μας, όλοι μας γνωρίζουμε τα προβλήματα της τοπικής κοινωνίας, τα έχουμε ζήσει εκ των έσω, έτσι όπως τα καταγράφουμε είτε στις εφημερίδες είτε στα κανάλια που εργαζόμαστε, είναι κάτι το οποίο δηλαδή το ζούμε καθημερινά. Πιστεύω λοιπόν ότι όντως μπορεί να υπάρξει αυτός ο συσχετισμός, όπως άλλωστε μπορεί να υπάρξει και σε άλλα επαγγέλματα, γιατί θα μπορούσαμε να πούμε αν συμβαδίζει πολιτική και δικηγορία ή και σε άλλα επαγγέλματα. Συμφωνώ και εγώ με αυτό που είπε ο κύριος Κεραμιδάς, ότι όταν ο δημοσιογράφος
είναι αμερόληπτος, μετά μπορεί να συνεχίσει και να ασκεί κανονικά το επάγγελμά του, κρίνοντας αντικειμενικά το κάθε τι. Από την άλλη, πιστεύω ότι αυτό που προσβεύουμε κι εμείς και σαν, και σαν συνδυασμός νεοιδρυθείς και κατερχόμαστε τώρα στις εκλογές της τοπικής αυτοδιοίκησης, ότι ειδικά και στην τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά και στο, και στο δικό μας το συνδυασμό, μένουμε έξω από τα κόμματα, μένουμε έξω από αυτές τις αντιπαραθέσεις και αυτό βοηθάει ακόμα περισσότερο. Δηλαδή, δεν θα μπούμε σε μία αντιπαράθεση που θα μπορούσε να πει κάποιος ότι δεν είμαστε αντικειμενικοί και μετά όταν θα ασκούμε το επάγγελμά μας σαν δημοσιογράφη. Γιώργο Καρβουνιάρη, θα μας δώσει και εσύ μια απάντηση. Ναι, κοιτάξτε να δείτε, πιστεύω ότι προφανώς δεν μπορείς να είσαι υποψήφιος σε ένα συνδυασμό σε μια παράταξη ή σε ένα κόμμα σε κάποιες εθνικές εκλογές και ταυτοχρόνως να ασκείς και δημοσιογραφία εκείνη τη συγκεκριμένη στιγμή. Υπάρχει άλλωστε και η πρόβλεψη του εκλογικού νόμου που προϋποθέτει ότι οι υποψήφοι δημοσιογράφοι πρέπει με την έναρξη της προεκλογικής περίοδου να έχουν κάνει μια παύση από τα δημοσιογραφικά τους καθήκοντα. Και εγώ το έκανα αυτό και μάλιστα μία μέρα πριν εγώ είχα την υποχρέωση όπως και όλοι μας και οι τρεις μας που είμαστε εδώ από τις 26 Απριλίου να σταματήσουμε να ασχολούμαστε ενεργά. Εγώ το έκανα ένα μήνα νωρίτερα γιατί ανακοίνωσα την υποψηφιότητά μου στις 2 Απριλίου. Στις 2 Απριλίου σταμάτησα και να εργάζομαι στα μέσα ενημέρωσης που είχα συμμετοχή για λόγους δικής μου ηθικής δεοντολογίας. Τώρα από εκεί και πέρα θα πω το εξής, ότι βεβαίως και οι δημοσιογράφοι όπως όλοι οι Έλληνες πολίτες έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν στα κοινά με το δικαίωμα του εκλέγει και του εκλέγεστε. Και ίσως θα έλεγα και για ένα λόγο παραπάνω, επειδή η φύση της δουλειάς μας είναι τέτοια, γιατί ασχολούμαστε καθημερινά με τα προβλήματα του κόσμου, τα γνωρίζουμε καλά. Και τα γνωρίζουμε βέβαια από την πλευρά μας την επαγγελματική, αναδεικνύοντας τα προβλήματα, πιέζοντας την όποια εξουσία, κεντρική, τοπική αυτοδιοίκηση για λύσεις κλπ. Άρα λοιπόν έχουμε ένα πρόπλασμα στη λειτουργία μας, γνωρίζοντας ποια είναι τα προβλήματα που θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε, ποια είναι τα προβλήματα που έχει ο κόσμος και πώς ακριβώς πρέπει να τα προσεγγίσουμε. Άρα θεωρώ πως είναι χρήσιμη η παρουσία των δημοσιογράφων στα κοινά και βεβαίως μετά, είτε εκλεγούν είτε δεν εκλεγούν, είναι βεβαίως στην ευχέρεια του καθενός να αποδείξει ότι μπορεί να διατηρήσει την αντικειμενικότητά του αμέσως μετά τις εκλογές. Μάλιστα. Λοιπόν, σε λίγο θα έχουμε τη δυνατότητα να συνομιλήσουμε και με τον Νίκο Σύφαντο μέσα από την τηλεφωνική μας γραμμή. Οπότε σε λίγο θα μας το έχει το κοντρόλ ο Κώστας Μαρσέλης, έτοιμο για να μας δώσει και αυτός ένα χαιρετισμό σύντομα. Δεν μπορούσε να είναι σήμερα εδώ, όπως βεβαίως και άλλοι συνάδελφοι. Για τον Κώστα Πελετίδη, ναι, επικρατεί η άποψη ο δήμαρχος της καρδιάς μας. Ένας άνθρωπος ο οποίος από την πλειοψηφία των πατρινών χαρακτηρίζεται ως καλός άνθρωπος, καλός καρδιολόγος, άνθρωπος που βοηθάει τον κόσμο, άνθρωπος που έχει ευαισθησίες δηλαδή. Αυτό το ασπάζονται οι περισσότεροι. Αυτό είναι ένα θετικό. Είναι ταυτόχρονα και αρνητικό όμως, κύριε Κεραμιδά. Δηλαδή, μένουμε μόνο σε αυτό ή υπάρχει έργο που η Δημοτική σας αρχή λέει και βέβαια ο συνδυασμός σας, γιατί κατέρχεστε και στις νέες εκλογές, ότι μπορούμε να συνεχίσουμε με Κώστα Πελετίδη αρχηγό. Κύριε Τραγουστή, σε αυτά τα 4,5 χρόνια ο Κώστας Πελετίδης απέδειξε ότι δεν είναι μόνο ένας καλός άνθρωπος, όπως πολύ και εσείς το είπατε νωρίτερα, αλλά είναι και ένας καλός δήμαρχος. Και αυτό είναι το σημαντικότερο και σε αυτές τις εκλογές που έχουμε τώρα, διότι αυτό θα κριθεί. Αν ήταν καλός ή κακός δήμαρχος. Εμείς λέμε ότι ήταν ένας δήμαρχος ο οποίος αποτελεί πλέον σημείο αναφοράς για όλη την Ελλάδα και αυτό αναφέρουμε στο έργο το οποίο έχει επιτελέσει αυτή η Δημοτική Αρχή. Είναι ένα πολύ σημαντικό έργο που έχει γίνει αυτά τα χρόνια. Έργα τα οποία θα έλεγα ότι θα έπρεπε να είχαν γίνει δεκαετίες πριν, τότε που ήταν η περίοδη των παχιών αγελάδων που έρεε άφθονο το χρήμα. Παρά τα αυτά δεν έγιναν αυτά τα οποία γίνονται τώρα σε αυτή τη θητεία. Και μάλιστα πρέπει να δούμε και τις συνθήκες τις οποίες κλήθηκε να αναλάβει και η Δημοτική Αρχή Πελετίδη τα ενία του Δήμου. Την εποχή κρίσης δηλαδή που διανύουμε. Αφενός ότι βρεθήκαμε σε μια φτωχοποιημένη χώρα πια
και κατά συνέπεια και ένα φτωχοποιημένο Δήμο. Mm-hmm. Να σας πω λοιπόν ότι όταν ανέλαβε η Δημοτική Αρχή Πελετίδη και μέχρι τώρα η κρατική χρηματοδότηση είναι μειωμένη κατά 62%. Που σημαίνει αυτό πολύ απλά να το καταλάβουν και οι τηλεθεατές μας. Όταν μέχρι το 2010 έπαιρναν οι Δήμοι από το κράτος 1.000 ευρώ, τώρα παίρνουν 380. Λοιπόν, σε αυτό λοιπόν το κλίμα της οικονομικής δυσπραγίας κλήθηκε να λειτουργήσει ο Δήμος Πατρέων με τη Δημοτική Αρχή Πελετίδη. Και λέω εγώ τώρα ότι τότε που ήταν το χρήμα διαθέσιμο για οτιδήποτε, δεν γίνανε λοιπόν τα έργα τα οποία θα έδιναν έργα υποδομών που χρειάζεται η πόλη μας και γίνονται τώρα, σε αυτή την περίοδο, την οποία έχουμε 380 στα 1.000 που είχαν άλλοι και που η Πάτρα τότε ήταν η μισή από ό,τι είναι τώρα. Επίσης, όταν λοιπόν ήρθε η Δημοτική Αρχή Πελετίδη, τι διαπιστώθηκε? Ότι δεν έχει προσωπικό να ανταποκριθεί στις ανάγκες του κόσμου. Και δεν μπορούσε να κάνει και προσλήψεις. Αυτό βεβαίως, γιατί είναι νόμος και το ξέρουν όλοι, mm-hmm. απαγορεύονται οι προσλήψεις στο δημόσιο. Επομένως, πώς θα λειτουργήσει λοιπόν ένας Δήμος ο οποίος μάλιστα εκτείνεται από την Ροδινή μέχρι τα Καμίνια και να έχεις 1.000 άτομα λιγότερα προσωπικό, πώς θα ανταποκριθείς με τέτοιες ανάγκες? Τι λέμε λοιπόν τώρα? Ότι σε ένα περιβάλλον το οποίο κλήθηκε να λειτουργήσει ο Δήμος, η Δημοτική Αρχή Πελετίδη, είχαμε πολύ λιγότερα χρήματα ως κρατική επιχορήγηση και πολύ λιγότερο προσωπικό. Παρατάφτα λοιπόν, με αυτές λοιπόν τις συνθήκες, κατάφερε να υπάρχει ένα τόσο μεγάλο έργο. Εγώ θεωρώ λοιπόν ότι το μεγαλύτερο επίτευγμα αυτής της Δημοτικής Αρχής είναι ότι διέσωσε την πολιτιστική κληρονομιά της πόλης. Αυτό είναι το σημαντικότερο κατά την άποψή μου. Ότι διέσωσε την πολιτιστική κληρονομιά της πόλης. Γιατί το λέω αυτό? Διότι βλέπουμε ήδη να γίνονται έργα, να αναστηλώνονται ευληματικά κτίρια, ιστορικά κτίρια, τοπόσημα για την πόλη. Δηλαδή, όταν ήρθαμε στη Δημοτική Αρχή, ήταν η περίπτωση του Αρσακίου που μας απασχόλησε. Ξέρετε ποια ήταν η προηγούμενη εισήγηση? Ότι αυτό το κτίριο δεν μπορεί να είναι ευσταθές κτίριο και πρέπει να καταδαφιστεί. Και τότε λοιπόν κλήθηκαν από τη Δημοτική Αρχή καθηγητές από το Πανεπιστήμιο, το εξέτασαν και τι διαπίστωσαν? Ότι το κτίριο του Αρσακίου είναι από τα πιο γερά κτίρια της πόλης. Και έτσι λοιπόν μπήκε στη διαδικασία να χτιστεί αυτό το... Να ανακατασκευαστεί. Να ανακατασκευαστεί και να το έχουμε σε ένα περίπου χρόνο θα είναι... Οι δημοτικές υπηρεσίες. Θα είναι το νέο δημαρχείο της πόλης. Παράλληλα, δίπλα ακριβώς από το Αρσάκιο ήταν η παλιά η εμπορική σχολή. Mm-hmm. Στην οδό Μανιακίου. Αυτό το οποίο κτίριο ήταν και μάλιστα δεν το είχαν εντάξει και στα σχολεία. Γιατί αυτό ήταν σχολείο. Ναι. Και όταν τελείωσε η νομαρχία και παρέδωσε στην περιφέρεια, ξέχασαν να το βάλουν στη λίστα των ακινήτων που πρέπει να παραδοθούν στο Δήμο. Και αυτό ήταν ως σχολείο και έπρεπε να περάσει στο Δήμο. Και έγινε λοιπόν διαδικασίες επί διαδικασιών, πέρασε αυτό στο ΤΑΙΠΕΔ και γίνανε αγώνες και αγώνες για να φύγει από το ΤΑΙΠΕΔ το σχολείο και να περιέλθει στη δικαιοδοσία του Δήμου, έτσι ώστε τώρα να έχουμε σε λίγους μήνες ένα παιδικό σταθμό το οποίο θα λειτουργήσει από το Σεπτέμβριο. Mm-hmm. Πάμε λοιπόν πιο πέρα τώρα, γιατί σας λέω πράγματα τα οποία ναι, τα έχουμε ζήσει. Να τα συνεχίσουμε βεβαίως, να τα συνεχίσουμε τα ζήσει, και μετά. Θα σας πω επί τροχάδι, για να δώσω και τροφή σου σε έναν αδέρφος εδώ πέρα για αντίλογο. Mm-hmm. Λέω εγώ τώρα, τι ήταν ας πούμε οι αποθήκες ΑΣΟ? Χρόνια, πάρα πολλά χρόνια,
εγκαταλελειμμένες στη μοίρα τους, αφημένες στα κατέρια. Πόσο να αντέξουν αυτά. Κι όμως και αυτά τώρα λοιπόν τον άλλο μήνα μπαίνει εργολάβος. Και πάει να κατασκευάσει πολιτιστικό και αθλητικό κέντρο. Σε ποια περιοχή, στις Σιτιές. Σε μια υποβαθμισμένη περιοχή όπως ξέρουμε όλοι. Να πούμε λοιπόν ότι μπαίνουν στη ζωή και άλλα πράγματα όπως είναι το εργοστάσιο τέχνης. Το οποίο και αυτό ήταν επί πολιτιστικής πρωτεύουσας. Θυμόμαστε όλοι, ένα χρόνο λειτουργήσε με ελάχιστες εκδηλώσεις. Το χάσαμε. Και αυτό πλέον τώρα πάλι εμείς ερχόμαστε και το δίνουμε να πούμε στους πατρινούς ως πολιτιστική δομή. Τα σφαγεία, τα οποία εχθές μόλις ξέρουμε ότι υπογράφηκε και η σύμβαση με τον ανάδοχο, έτσι ώστε ανά πάσα στιγμή και αυτό το έργο ξεκινάει να γίνει εκεί αυτό το πολυδύναμο πολιτιστικό κέντρο με αναφορά και στο καναβάλι κτλ. Καναβαλικό μουσείο, ναι. Να μην πω και για το Λαδόπουλο που και αυτό προχώρησε το, ένα κτίριο το οποίο ήταν υποκατάρρευση και αυτό. 20 χρόνια το κοιτάγαμε. Και τώρα λοιπόν και αυτό μπαίνει σε μια ρότα έτσι άρα, ώστε λοιπόν, να γίνει. Μέσα σε αυτά τα χρόνια η Δημοτική Αρχή Πελετίδη έχει κάνει σημαντικό έργο σε πολλούς τομείς και στον τομέα του πολιτισμού. Για να δώσουμε ναι. το λόγο και στους άλλους συναδέλφους και να επανέλθουμε και με τα υπόλοιπα. Λοιπόν, Μαρία Μπέλμπα, τα παρακολουθούσες ως δημοσιογράφος, τώρα καλείσαι να κάνεις και κριτική μέσα από το Σπιράλ. Σε ακούμε. Σαφώς θα μπορούσε να πει κανείς ότι αυτά είναι κάποια πράγματα που τα είχε ανάγκη και τα έχει ανάγκη η πόλη μας, η πόλη της Πάτρας. Σαφώς και υπάρχουν και πολύ περισσότερα που μπορούν να γίνουν και να μας δώσουν μια διαφορετική εικόνα της Πάτρας. Αυτό που, κατά τη γνώμη μου, είναι όμως αυτό που θα έπρεπε να αποδείξει μια δημοτική αρχή, ήταν μια πόλη πιο καθαρή, μια πόλη πιο ανθρώπινη, μια πόλη πιο κοντά στους πολίτες. Και είναι και αυτό που αναζητούμε και εμείς οι ίδιοι μέσα από την νέα πολιτική, νέα εικόνα, ιδέα, έτσι όπως τη φανταζόμαστε εμείς στο Σπιράλ. Τι θέλω να πω σε αυτό. Δεν είναι μόνο να ερχόμαστε να παρουσιάσουμε ένα-δύο έργα στο τέλος μιας θητείας, 4,5 ετών και κάτω από το πρίσμα που είπε ο κύριος Κεραμιδάς ότι ζούμε σε μια εποχή που όλοι μας καταλαβαίνουμε πόσο δύσκολη είναι. Με έλλειψη κονδύλιων, με προβλήματα και με αγκυλώσεις όσον αφορά τις προσλήψεις. Όμως δεν μπορούμε να ακυρώσουμε το γεγονός ότι αυτή την κατάσταση τη βιώνουν όλοι οι Δήμοι και όλες οι περιοχές της χώρας μας. Και βλέπουμε αντιθέτως άλλα παραδείγματα και άλλες περιπτώσεις όπου, πόλεων όπου έχουν καταφέρει να επιτύχουν πολύ περισσότερα πράγματα με τις ίδιες συνθήκες. Αυτό είναι το εναλλακτικό, αυτό είναι το διαφορετικό που θέλουμε να περάσουμε κι εμείς στη φιλοσοφία της νέας Δημοτικής Αρχής, δηλαδή ότι μπορούμε να αναζητήσουμε τους τρόπους και να βρούμε διεξόδους για να ξεπεράσουμε αυτά τα προβλήματα. Να ξεπεράσουμε την έλλειψη χρηματοδότησης που είπε πριν ο κύριος Κεραμιδάς, αναζητώντας άλλους πόρους πέρα από την κρατική χρηματοδότηση για να γίνουν κάποια πράγματα και φυσικά να εργαστούμε όλοι κάτω από το πρίσμα του να φτιάξουμε μια πόλη ανθρώπινη, μια πόλη που θα χαιρόμαστε πραγματικά να ζούμε σε αυτήν, που θα χαιρόμαστε πραγματικά να παραδώσουμε στα παιδιά μας και να είμαστε περήφανοι γι' αυτή. Τώρα τα χρήματα πού μπορούν να αναζητηθούν, μέσω κάποιων συνεργειών, δηλαδή συνεργασία δημοσίου και ιδιωτικού και τομέα. Και τομέα, ναι. Κάποιες χορηγίες, πώς το σκέφτεστε. Τα ευρωπαϊκά κονδύλια, ευρωπαϊκά προγράμματα. Βέβαια οφείλω να πω ότι άρχισε τώρα τελευταία και η Δημοτική Αρχή του κ. Πελετίδη και συμμετείχε σε κάποια ευρωπαϊκά προγράμματα. Άλλωστε νομίζω και τα παλαιά σφαγή έτσι δεν είναι, κύριε Κεραμιδά. Τώρα είναι μέσω ευρωπαϊκού προγράμματος σε όλη αυτή η ανάπλαση. Όλα αυτά τα έργα τα οποία είπα νωρίτερα και άλλα τόσα που είναι να γίνουν, που έχουν δρομολογηθεί, που έχουν συμβασιοποιηθεί, όπως είναι το μεγάλο έργο της αποχέτευσης και της σύνδεσης που ξεκίνησε από εμάς μετά από τόσα χρόνια που θα έπρεπε να υπήρχαν αυτά τα έργα υποδομής. Βρήκατε βέβαια όμως λοιπόν, όλα αυτά τα έργα, κάποια... όχι κάνετε λάθος,
μελέτες τις έχουμε κάνει εμείς ο Δήμος Πατρέων με το δικό του προσωπικό και όχι έξω όπως γίνονταν παλιότερα. Δεν έχουμε δώσει ούτε ένα ευρώ σε γραφεία έξω για να κάνουν μελέτες. Όλα τα έργα τα οποία έχουμε κάνει και που κάνουμε γίνονται από μελέτες του Δήμου Πατρέων, από το επιστημονικό του προσωπικό. Και θέλω να σας πω λοιπόν ότι επειδή είπατε τώρα τελευταία χρησιμοποιούμε προγράμματα ευρωπαϊκά, δεν είναι αληθές αυτό, είναι ανακρίβεια. Από το ξεκίνημα αυτής της δημοτικής αρχής μέχρι και τώρα, όλες οι δραστηριότητες των Δήμων, γενικά όχι μόνο μας, δεν υπάρχουν άλλοι πόροι πουθενά. Μόνο από ΕΣΠΑ μπορεί να κάνεις έργα. Λοιπόν, είναι όλα αυτά έργα από προγράμματα ευρωπαϊκά. Και πόσα είναι αυτά, το επίτευγμα λοιπόν αυτής της δημοτικής αρχής είναι ότι ενώ κατηγορείται ως αντιευρωπαϊστές, 200 εκατομμύρια σε έργα έχουν διασφαλιστεί, άλλα έχουν γίνει, άλλα ξεκινήσανε και άλλα θα γίνουν. Μάλιστα. 200 εκατομμύρια ευρώ σε έργα. Και προκαλώ τον οποιοδήποτε να μου πει σε ποιον άλλο Δήμο υπάρχουν 200 εκατομμύρια διαθέσιμα για έργα. Έναν Δήμο θέλω να μου πείτε. Γιατί αυτό σημαίνει και πολλά πράγματα, ξέρετε. Σημαίνει ότι δούλεψες και πήρες χρήματα. Δεν στα δίνει κανένας, δεν στα χαρίζει κανένας. Πας στο Υπουργείο και όταν μαθαίνεις λοιπόν ότι υπάρχει αυτό το πρόγραμμα ανοιχτό, πας λοιπόν με το φάκελό σου, με τη μελέτη σου και του λες εγώ έχω τη μελέτη αυτή. Αυτά τα χρήματα τα διεκδικούν ταυτόχρονα και άλλοι 150 δήμοι. Εάν εσύ είσαι με όριμες μελέτες και φακέλους και είσαι πλήρης σε αυτό το οποίο διεκδικείς, σου λέει βεβαίως και το δικαιούσε και το παίρνεις. Μάλιστα. Έτσι γίνεται η διαδικασία. Λοιπόν, και συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε, κυρία Μπέλμπα, για να ολοκληρώσετε και μετά να πάμε στον Γιώργο τον Καρβουνιάρη. Σε σχέση με τους πολίτες, πόσο κοντά να είναι στους πολίτες, γιατί αναφέρατε ότι θέλετε ένα δήμαρχο που να είναι κοντά στους πολίτες. Θέλουμε μία πόλη που να νιώθουν οι πολίτες και το Δήμο, αλλά ουσιαστικά την πόλη την ίδια, τον οργανισμό του Δήμου κοντά του. Δηλαδή να υπάρχει καθαριότητα, να υπάρχει κατάσταση, να υπάρχει λύσεις στα προβλήματα τα απλά του κυκλοφοριακού, της καθημερινότητας του πολίτη, των πολιτών. Και όχι με τη λογική της, των κλήσεων, μια και ανέφερα το θέμα του κυκλοφοριακού, αλλά στο πλαίσιο μιας εκπαίδευσης και μιας νέας κουλτούρας. Μιας νέας κουλτούρας που νιώθει ο πολίτης ότι ο Δήμος είναι αρρωγός στην προσπάθεια για μια καλύτερη διαβίωση. Μάλιστα. Λοιπόν, θα επανέλθουμε πάλι. Κύριε Καρβουνιάρη, να ακούσουμε και εσάς με Γρηγόρη Αλεξόπουλο στις εκλογές αυτές. Κρατάω σημειώσεις στο σύνορα, γιατί είναι πολλά αυτά που πρέπει να απαντηθούν. Από πού να ξεκινήσω. Ο κύριος Πελετίδης λοιπόν έχει την χαρά και την τιμή να είναι ο Δήμαρχος Πάτρας τα τελευταία 5 χρόνια σχεδόν. Είναι ο δεύτερος μακροβιότερος Δήμαρχος Πάτρας μετά τον Ανδρέα Καράβολα. Και βεβαίως για αυτό που έκανε ή δεν έκανε θα κριθεί στις επερχόμενες εκλογές. Νομίζω πως παρά τα όσα ωραία μας είπε ο κύριος Κεραμιδάς εδώ, ο οποίος περιδιαβεί λίγο τους δρόμους της πόλης και όποιος ζει, εν πάση περιπτώσει, σε αυτή την πόλη, θα αντιληφθεί ότι ζει σε μια πόλη η οποία είναι ιδιαίτερα υποβαθμισμένη. Τα τελευταία 5 χρόνια έχει βυθιστεί στη μιζέρια, την ανέχεια. Είναι μια πόλη, λες και έχει βγει από πόλεμο, κυριολεκτικά βομβαρδισμένη. Οι δρόμοι της είναι σπασμένοι. Το έργο που έχει παρουσιάσει, εγώ δεν θέλω να μηδενώσω το έργο κανενός, είναι ένα ισχνό έργο. Τα έργα στα οποία αναφέρθηκε τώρα ο κύριος Κεραμιδάς, τουλάχιστον η συντριπτική πλειοψηφία του, είναι έργα που περνάνε τις τελευταίες μέρες. Δηλαδή, 5 χρόνια δεν έγινε τίποτα. Τις τελευταίες μέρες έρχονται ξαφνικά στο Δημοτικό Συμβούλιο Λαδόπουλο, στα σφαγεία. Γιατί είναι έργα που δεν θα γίνουν βεβαίως τον επόμενο μήνα. Έτσι κι αλλιώς απαγορεύεται εκ του νόμου να έρθουν και άλλα μετά τη Μεγάλη Πέμπτη. Αλλά έρχεται 2 μέρες ή 3 μέρες πριν από το όριο του νόμου να φέρει διάφορα ζητήματα με τα οποία θα δεσμευτεί ή δεσμεύει μάλλον
την επόμενη δημοτική αρχή. Αυτό είναι σκανδαλώδες κατά την άποψή μου. Πάντως, συγγνώμη που σας διακόπτω, ναι. Δεν σας διακόπτω. Άρα, συμφωνείτε με αυτό που λέει ο λαός χρόνια τώρα και το έχουμε παρουσιάσει και πάρα πολλές φορές, ότι έρχονται εκλογές, άρα γίνονται έργα. Ναι, δεν γίνονται όμως μακέτες. Οι λακκούδες που καλύπτονται στις πόλεις, δηλαδή είναι μια ιστορία που κρατάει πάρα πολλά χρόνια. Στην προηγούμενη περίπτωση μιλάμε για μακέτες, όχι για έργα. Δεν έχουν γίνει αυτά τα έργα. Είναι έργα που θα γίνουν από την επόμενη δημοτική αρχή. Και δεσμεύεται και η επόμενη δημοτική αρχή σε συγκεκριμένο τρόπο για τον οποίο θα γίνουν. Και λέω ότι τέτοιου είδους λάθη έχουν γίνει στο παρελθόν και δυστυχώς δεν διδαχτήκαμε από αυτά. Όπως για παράδειγμα το ζήτημα των σκουπιδιών, που το έφερε μια άλλη δημοτική αρχή, δεν έγινε από την επόμενη. Τελικά δεν έχουμε λύσει το θέμα των σκουπιδιών στην Πάτρα, όπως και κανένα από τα μεγάλα ζητήματα τα οποία έχει η πόλη. Ίδρυυση, αποχέτευση, άκουσα νωρίτερα. Έχω την αίσθηση ότι στην πενταετία του κυρίου Πελετίδη δεν έγινε ούτε ένα μέτρο ίδρυυση αποχέτευση. Θα γίνει. Από την επόμενη δημοτική αρχή, όντως, εγώ πιστεύω ότι δεν θα είναι του κυρίου Πελετίδη. Η κρίση, όντως, ήταν ένα πάρα πολύ μεγάλο ζήτημα. Πολύ σοβαρό, το οποίο βούλιαξε ολόκληρη τη χώρα οικονομικά. Όμως, άλλες πόλεις, όντως, εκμεταλλεύτηκαν τα εργαλεία που είχαν στη διάθεσή τους, τα συγκριτικά τους πλεονεκτήματα, ενώ η Πάτρα όχι. Να σας δώσω ένα παράδειγμα, γιατί εμείς θέλουμε μια διαφορετική πόλη, μια πόλη που θα έχει λειτουργικούς δρόμους, πεζοδρόμια, πλατείες, παιδικές χαρές, κοινόχρηστους χώρους, έξυπνες λύσεις για το κυκλοφοριακό και τη στάθμευση, δημιουργία μεγάλου δικτύου πεζοδρόμων στο κέντρο, όπως έχει η Λάρισα, τα Τρίκαλα, τα Γιάννενα. Μια πόλη φιλική για τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Έχω την αίσθηση και μου είπαν άτομα με ειδικές ανάγκες ότι ακόμα σε αυτό το σχέδιο που στο πόδι παρουσίασε η Δημοτική Αρχή για το Λαδόπουλο δεν έχει προσβάσεις για τα. Μάλλον για την ανάπλαση, δεν έχει προσβάσεις για τα αμαία. Υπάρχει και στο διαδίκτυο, αυτή τη στιγμή γίνεται ένας χαμός από τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Μια πόλη που θα είναι φιλική για τα ζώα συντροφιάς με άρτια διαχείριση των αδεσπότων, που επίσης δεν έχει γίνει τίποτα. Ξέρετε ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή που μιλάμε 43 εκατομμύρια ευρώ για τέτοια έργα εξασφαλισμένα από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και ο Δήμος Πατρέων δεν έχει πάρει ούτε μία δραχμή. Είναι λοιπόν η λογική αυτή και έχει ένα θέμα βεβαίως λόγω και των κομματικών εγκλωβισμών η παρούσα Δημοτική Αρχή. Δεν είναι γνωστό αυτό, δεν λέει τίποτα καινούριο. Επίσης, ένα μεγάλο ζήτημα που θα πρέπει να αντιμετωπίσει η πόλη είναι ότι έχουμε μια πόλη που ακριβώς λόγω αυτών των προβλημάτων αλλά και της έλλειψης ανάπτυξης, γιατί δεν γίνονται νέες επενδύσεις στην Πάτρα, τα νέα παιδιά φεύγουν από την πόλη και πάνε αλλού, σε άλλες πόλεις της Ελλάδας, στο εξωτερικό. Ποια είναι η προσέγγιση όσον αφορά το ζήτημα της ανάπτυξης, είπε λίγο νωρίτερα ο κ. Κεραμιδάς, για προσλήψεις. Από το δημόσιο εννοεί προφανώς στο Δήμο. Δεν μπορούν να μπουν όλοι στο δημόσιο και στο Δήμο. Για την προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων δεν έχει γίνει τίποτα τα τελευταία 5 χρόνια. Εμείς έχουμε ένα πρόγραμμα και αν μου δοθεί ο χρόνος να το αναπτύξω. Και είναι ένα πρόγραμμα 72 σελίδων το οποίο θα μοιραστεί σε όλη την πόλη, που έχει να κάνει και με αυτό το κομμάτι, δηλαδή με την ανάπτυξη, πώς θα έρθει η ανάπτυξη και πώς θα προκύψουν θέσεις εργασίας. Τα τελευταία 5 χρόνια ούτε μία θέση εργασίας δεν υπήρξε στο Δήμο Πατρέων, δεν εννοώ στους δημοτικούς υπαλλήλους, ενώ στην περιοχή που είναι ο Δήμος Πατρέων. Ενώ αντιστοίχως άλλες πόλεις πολύ μικρότερες από την Πάτρα που εκμεταλλεύτηκαν τα πολύ λιγότερα συγκριτικά πλεονεκτήματα που έχουν, κατάφεραν να δημιουργήσουν πολλές θέσεις εργασίας, όχι πολύ περισσότερες, εμείς δεν κάναμε καμία. Άρα λοιπόν, εμείς θεωρούμε ότι μια δημοτική αρχή θα πρέπει να φροντίσει και για την καθημερινότητα και για τα ζητήματα και για τα μεγάλα έργα και για την ανάπτυξη. Νομίζω ότι σε αυτό το πρόσημο της Δημοτικής Αρχής του κυρίου Πελετίδη είναι αρνητικό. Μάλιστα. Λοιπόν, θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Θα απαντήσετε μετά, κυρία Κεραμιδά, και βεβαίως αν έχει να σχολιάσει και η κυρία Μπέλμπα κάτι που είδα ότι συμφωνεί σε κάποια πράγματα με αυτά που ανέφερε και ο κύριος Καρβουνιάρης. Ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε εδώ. Επιστρέψαμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, εκτός πλάνου, εδώ στο Ιόνιαν, με τους υποψηφίους δημοτικούς συμβούλους, τον κύριο Κεραμιδά, την κυρία Μπέλμπα και τον κύριο Καρβουνιάρη, όπως τους βλέπετε να κάθονται εδώ στο στούντιο της εκπομπής. Ο κύριος Κεραμιδάς είναι με το συνδυασμό του κύριου Πελετίδη, υποψήφιος, η κυρία Μπέλμπα με το συνδυασμό του κυρίου Ψωμά, υποψήφια, και ο κύριος Καρβουνιάρης με το συνδυασμό του κυρίου Αλεξόπουλου. Λοιπόν, έχουμε πολλά να πούμε τώρα από αυτά που είπε στο πρώτο μέρος ο κύριος Καρβουνιάρης, που σας κατηγόρησε ότι δεν έχει κάνει πραγματικά τίποτα η Δημοτική Αρχή παρά τα όσα λέτε.
Έτσι, χωρίς να πούμε ότι θα ζεσταθούμε πάρα πολύ, ζεσταίνεται το προεκλογικό κλίμα σιγά-σιγά. Λοιπόν, ακούστε τώρα. Εγώ κατανοώ την ανάγκη να πούμε σε κάποια προεκλογική περίοδο να λέγονται κάποιες υπερβολές. Ναι, καλό είναι να υπάρχει. Να λέγονται κάποιες υπερβολές. Ναι. Αλλά αυτό που ενοχλεί είναι όταν λέγονται τερατώδη ψέματα. Θα σας πω λοιπόν ένα προς ένα αυτά τα οποία σημείωσα. Μίλησε για, την ίδρυψη, αποχέτευση. Για τα οποία μας εγκαλεί για τις προσλήψεις, ο συνδυασμός του κυρίου Αλεξόπουλου. Για την ανάπτυξη που δεν έρχεται. Να πάμε για την ανάπτυξη που δεν έρχεται, να πάμε για τις προσλήψεις, για τις θέσεις εργασίας. Ποιος τα λέει αυτά? Ο Αντιπεριφερειάρχης Αχαΐας. Δυτικής Ελλάδος. Μέχρι τώρα, απερχόμενος Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Ελλάδος. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα τι συμβαίνει. Είδατε που λέει στο σπίτι του κρεμασμένου δεν μιλάνε ποτέ για σκηνή. Αυτό σημαίνει στην περίπτωση των κυρίων του συνδυασμού Αλεξόπουλου. Όταν μας εγκαλεί εμάς για αυτό το θέμα και ψαρεύει στα θολά νερά σε σχέση με την ανεργία που ξέρει ότι υπάρχει, είναι η μάστιγα της εποχής, και νομίζει ότι μπορεί να προσελκύσει τέτοιους ψηφοφόρους, λες και τρώνε κουτόχορτο οι άνθρωποι, δεν καταλαβαίνουν τι έχει γίνει. Όταν ο ίδιος λοιπόν ως περιφερειακή αρχή, να σας δώσω λοιπόν και με στοιχεία να μιλήσουμε, η απορροφητικότητα των προγραμμάτων ΕΣΠΑ, που θα φέρουν επενδύσεις δηλαδή, είναι 17% για την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος. Το αντιλαμβάνεστε το νούμερο? 17% απορροφητικότητα από προγράμματα ΕΣΠΑ. Που σημαίνει δεν έχουν κάνει τίποτα αυτοί. Πώς λοιπόν θα κάνεις επενδύσεις, αφού δεν υπάρχει άλλος τρόπος στην Ελλάδα πια με την φτωχοποίηση που υπάρχει? Μόνο από τα προγράμματα ΕΣΠΑ μπορεί να αξιοποιήσεις. Και έχουμε λοιπόν το 17% απορροφητικότητα. Που σημαίνει ότι δεν μπορούν να κάνουν τίποτα οι άνθρωποι. Και δεν κάνουν τίποτα. Πάμε παρακάτω. Πώς λοιπόν θα δημιουργηθούν θέσεις εργασίας? Όταν λοιπόν αυτές τις επενδύσεις, τις οποίες έπρεπε να κάνεις, δεν έχουν κάνει. Και ούτε υπάρχουν στον ορίζοντα, έχετε δει εσείς πουθενά επενδυτές να ενδιαφέρονται να στήσουν βιομηχανικές μονάδες στη χώρα μας ή στην Πάτρα? Ή είδατε εσείς να ενοχλούνται αυτοί όποιοι είναι ενδιαφερόμενοι να έρθουν στην Πάτρα να επενδύσουν, να μπει εμπόδιο ο Πελετίδης? Γιατί εγώ τώρα τελευταία είδα μία επένδυση που έγινε, τον παλιό Μωρέα που το φτιάξανε ξενοδοχείο, ένας αμερικανικός όμιλος είναι. Ίσα από ό,τι ξέρω, και τρέχαμε και γρήγορα να τους βγάλουμε την πολεοδομική άδεια από το Δήμο, για να γίνει το... Λοιπόν, το ξενοδοχείο, το Μόξι. Έτσι. Λοιπόν, λένε λοιπόν, έχετε δει τα στατιστικά της Eurostat? Πρόσφατα, πριν 20 μέρες, ένα μήνα, δημοσιοποιήθηκαν στατιστικά της Eurostat. Και τι λέει? Ότι η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, η Περιφερειακή Αρχή, στην οποία είναι ο κύριος Αλεξόπουλος, υψηλόβαθμος στέλεχος, είναι τελευταίοι σε όλη την Ευρώπη, στην ανάπτυξη και πρωταθλητές στη φτώχεια. Μάλιστα. Άρα πού θέλετε να καταλήξετε, ότι ο κύριος Αλεξόπουλος δεν έχει κάνει έργο ως αντιπεριφερειάρχης και τώρα διεκδικεί την ψήφο των πατρινών? Όχι. Ως υποψήφιος δήμαρχος. Κατηγορεί το Δήμο ότι δεν δημιουργεί επενδύσεις και θέσεις εργασίας. Μάλιστα. Μα το αντικείμενο, το καθήλυν αρμόδιο για αυτές τις επενδύσεις και για τις θέσεις εργασίας κτλ. Είναι η περιφέρεια και η κυβέρνηση. Αυτοί έχουν τα χρηματοδοτικά εργαλεία να δημιουργήσουν επενδύσεις και θέσεις εργασίας αντίστοιχα. Μάλιστα. Ο Δήμος. Τι επένδυσε, να φτιάξει βιομηχανία, να προσλάβει εργάτες? Ακούστε τώρα κάτι. Είπε νωρίτερα και ο Γιώργος ο Καρμουνιάρης ότι έχει η περιφέρεια 40 εκατομμύρια, λέει, και δεν τα έχει απορροφήσει ο Δήμος. 44, συγγνώμη για τη διόρθωση. Ναι. Αναφέρεται στο πρόγραμμα Άνω-Κάτω Πόλη. Βιώσιμες και ανάπλασεις. Ναι, βιώσιμες και ανάπλασεις είναι το πρόγραμμα. Ναι. Λοιπόν, σε αυτό αναφέρεται. Αυτό το θέμα, για να δείτε και ότι η ελληνική γραφειοκρατία είναι να την διπλώσεις κάπου και να την πετάξεις θάλασσα.
Εδώ και τρία χρόνια έχουν κατατεθεί από το Δήμο οι μελέτες του έργου αυτού. Εδώ και τρία χρόνια. Και μάλιστα για να προχωρήσουν αυτά τα έργα θα έπρεπε να πάρουμε την έγκριση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου και του Συμβουλίου Νεότερων Μνημείων. Επειδή μιλάμε για Άνω Πόλη που έχει την ιστορικότητά της και τα λοιπά και θα έπρεπε να πάρεις έγκριση από αυτά τα όργανα τα οποία είναι... δεν είναι εύκολο. Δηλαδή. Δεν είναι εύκολο όμως να πάρεις έγκριση ναι. εάν δεν είσαι καλυμμένος πλήρως. Μάλιστα. Λοιπόν, πήραμε αυτή την έγκριση και από τα δύο αυτά καθοριστικά και αποφασιστικά όργανα μετά από πόσο καιρό. 13 μήνες είχαν στα χέρια τους τις μελέτες και τις κοιτάγανε. 13 μήνες. Και ήρθαν λοιπόν αυτές οι μελέτες και πήραμε και υπογραφή υπουργού που σημαίνει ότι είσαι το μπλε και μπορείς λοιπόν να εντάξεις το έργο σου όταν ανοίξει το πρόγραμμα να εκταμιεύσεις χρήματα να ξεκινήσεις τα έργα. Σε αυτό λοιπόν το έργο αναφέρεται ο Γιώργος νωρίτερα. Μάλιστα. Που ο Δήμος τη δουλειά του έχει κάνει. Οι μελέτες υπάρχουν και αυτό το έργο θα ξεκινήσει. Διότι είναι τελειωμένο, είναι εγκεκριμένο το πρόγραμμα της Βέβαιας Αστικής Ανάπτυξης το πρόγραμμα. Μάλιστα. Οπότε δεν χάνεται αυτό το πράγμα. Ωραία, για την ίδρυψη και αποχέτευση. Ναι, Μαρία, μετά ναι, θα έρθουμε. Ναι. Για την ίδρυψη και αποχέτευση λοιπόν. Όπως επίσης και για το θέμα των απορριμμάτων. Άλλες περιοχές, έχουν προχωρήσει πρόσφατα πριν από μερικούς μήνες, ένα μήνα πόσο ήταν που υπεγράφει να τα δούμε, και να τα δούμε. Η σύμβαση στην Ηλία για την κατασκευή του εργοστασίου. Εμείς η Πάτρα πνίγεται από τα σκουπίδια, συγγνώμη, η Ξερόλακα ξέρουμε όλοι τι περιθώριο ζωής έχει και εμείς ως Πειραλ το έχουμε θέσει αυτό εδώ και αρκετό καιρό. Ότι και έχουμε θέσει δηλαδή στον πολιτικό διάλογο μεταξύ των υποψήφιων δημοτικών παρατάξεων ότι να μας πει και ο Δήμος πώς σκέφτεται και πώς κινείται ναι. και στο θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων. Αυτή τη στιγμή θα έπρεπε να έχουμε προχωρήσει και άλλα πράγματα και όσον αφορά την ανακύκλωση με βάση τους κανονισμούς που ισχύουν και η Πάτρα βρίσκεται να πνίγεται με τα σκουπίδια. Λοιπόν. Η Πάτρα βρίσκεται με μια ξερόλακα η οποία έχει συγκεκριμένο... Μάλλον έχει ξεπεράσει το χρόνο ζωής της. Εδώ και χρόνια ξερόλακα δεν θα έπρεπε να υπάρχει. Ναι, δεν θα έπρεπε να υπάρχει. Ωραία. Και εξακολουθούμε και έχουμε το ίδιο πρόβλημα. Λοιπόν, να δούμε αυτό το θέμα τώρα πρώτα. Συν όλα αυτά που είπε και ο Γιώργος και ο κύριος Καρβουνιάρης. Δεν μου λέτε, αφού θέλετε να δούμε συνολικά τα προβλήματα. Να πούμε για τα έργα ίδρυσης αποχέτευσης. Ξέρετε πόσα χρόνια έχουν να γίνουν έργα ίδρυσης αποχέτευσης στην Πάτρα. Από την εποχή που ήταν ο Δήμαρχος ο Καράβολας. Εντάξει. Λοιπόν, έκτοτε, ξέρετε πόσα χρόνια έχουν περάσει. Είδατε εσείς καμία δημοτική αρχή να ασχοληθεί με το έργο της αποχέτευσης όλης της παραλιακής Πάτρας, γιατί όλη η παραλιακή Πάτρα δεν είναι χωρίς αποχέτευση. Και τώρα έχουν ξεκίνησει, ολοκληρώθηκε το έργο της αποχέτευσης του Προαστίου, στα Μποζαίτικα. Και ξεκινάνε και έχουν μπει στα προγράμματα όλα αυτά, είναι 61 εκατομμύρια ευρώ έργα αυτά. Το θέμα μας όμως δεν είναι τι έκαναν οι προηγούμενες δημοτικές, αλλά το τι πάμε και τι κάναμε. Και τι παραδίδει ακριβώς. Σας λέω λοιπόν ότι το έργο της αποχέτευσης που ήταν βαλτωμένο για δεκαετίες ξεκίνησε επί των ημερών μας και ήδη έχει γίνει το έργο στο Προάστιο και συνεχίζουμε παραλιακή Πάτρα. Πόσα μέτρα παραδώσατε αποχέτευσης δηλαδή. Έχετε παραδώσει πόσα, με ένα χιλιόμετρο, 10 χιλιόμετρα, 5 μέτρα, πόσο. Περιοχές μιλάμε τώρα, Γιώργο. Εγώ στο Ρίο που πήγα τις προάλλες μου, παρόλο δεν έχετε βάλει το μισό μέτρο. Μα στο Ρίο υπάρχει τα αποχέτευση. Υπάρχει, να συνεχιστεί. Δεν τα ξέρετε τα θέματα. Τα ξέρουμε, λοιπόν, τα ξέρουν κάτι. Δεν λες, να, στο Ρίο δεν τα ξέρουν κάτι. Στο Ρίο υπάρχει. Υπάρχει, αλλά θέλει επέκταση το δίκτυο και δεν έχετε επεκτείνει ούτε ένα μέτρο, αυτό λέω. Αυτό λέω κι εγώ λοιπόν. Τα 5 χρόνια δεν κάνετε ούτε ένα μέτρο. Εγώ τι είπα, αυτό είπα. Δεν είπα κάτι άλλο. Λοιπόν, έργα αποχέτευσης είχαν να γίνουν από την εποχή του Καράβολα. Και γίνονται τώρα επί εποχής Πελετίδη. Και αυτό το οποίο ανέφερε νωρίτερα ο Γιώργης, επειδή το ξέρει και καλά το θέμα, τέλεια το ξέρει. Ότι δεν γίνεται στο Ρίο. Στο Ρίο έχει γίνει το έργο της αποχέτευσης από την προηγούμενη δημοτική αρχή του κυρίου Δημαρά. Όπως έχει γίνει και το έργο αποχέτευσης στον Άγιο Βασίλειο. Δεν έχει γίνει στο Ακταίο, διάμεσα, που είναι... Έτσι, γιατί... Λειτουργεί αυτό τώρα το σύστημα ή δεν λειτουργεί? Δεν λειτουργεί, διότι εδώ έγινε η παγκόσμια πατέντα.
ξεκινήσαμε να κάνουμε δίκτυο αποχέτευσης χωρίς να υπάρχει αποδέκτης. Μάλιστα. Κατάλαβετε αυτό τι έγινε. Δεν είχε δηλαδή βιολογικό καθαρισμό. Μάλιστα. Ξεκινήσε λοιπόν το έργο και του λένε περίμενε τώρα εσύ μέχρι να γίνει η επέκταση του βιολογικού καθαρισμού για να μπορέσουμε να πάρουμε τα λύματα από το Ρίο να τα πάμε στην Πάτρα. Και για ποιο λόγο λοιπόν τώρα δεν μπορούσε να γίνει να πούμε, η επέκταση του βιολογικού καθαρισμού? Διότι εδώ λοιπόν παρεμβαίνει λοιπόν η κυβέρνηση και όταν υπήρχε πρόβλημα με τους εργολάβους λέει θα κάνουμε καθάριση του Μητρώου Εργολάβων. Δηλαδή ποιοι θα δικαιούνται να παίρνουν τέτοια έργα. Και αυτή την καθάριση του Μητρώου Εργολάβων τους στήγησε 3 χρόνια να την κάνουν. Και τώρα ξεμπλοκαρίστηκε αυτή η υπόθεση έτσι ώστε να ξεκινήσει η ΔΕΙΑΜ να κάνει την επέκταση του βιολογικού καθαρισμού. Έτσι έχουν τα πράγματα. Μάλιστα. Και να πούμε και για τα άλλα. Για τόσο και τα σκουπίδια. Για τα σκουπίδια, να δώσουμε μετά και το λόγο στον Γιώργο Καρδινιάρη και στη Μαρία Μπέλμπα. Λοιπόν, τι είχαμε λοιπόν όταν ήρθε η Δημοτική Αρχή Πελετίδη στο Δήμο, τι βρήκε? Βρήκε ένα σχέδιο για εγκατάσταση ενός φαραωνικού εργοστασίου διαχείριση ύμικτων απορριμμάτων, το οποίο θα ήταν μεσδίτ. Δηλαδή θα ήταν του Μπόμπολα ουσιαστικά. Ο εργολάβος, ο ανάδοχος ήταν ο Μπόμπολας. Και ήταν λοιπόν ένα τέτοιο εργοστάσιο το οποίο η ίδια Ευρωπαϊκή Ένωση τα έχει ακυρώσει. Γιατί τα θεωρεί πεπαλαιωμένες τεχνολογίες και δεν επιτρέπει εγκατάσταση τέτοιων εργοστασίων. Ήταν λοιπόν ένα εργοστάσιο το οποίο έπρεπε οπωσδήποτε με όρο αυτό, ότι θα πρέπει να διαχειρίζεστε 150.000 τόνους, όταν η ίδια η Πάτρα δεν ξεπερνάει τις 90.000 τόνους. Και τι έπρεπε να κάνουμε εκεί? Έπρεπε να βάλουμε μέχρι και άμμο μέσα για να φτάσουμε στους 150.000 τόνους. Θα πληρώναμε 15 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο, 15 εκατομμύρια ευρώ, για να λειτουργήσει αυτό το εργοστάσιο, που σημαίνει ότι θα είχαμε τριπλασιασμό των δημοτικών τελών στην καθαριότητα. Αυτό λοιπόν το σχέδιο απετράπη. Όταν ήρθαμε λοιπόν παρουσιάσαμε ένα άλλο σχέδιο το οποίο πρέπει να σας πω ότι είχε και έτυχε και της ευρείας πλειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου. Το ήθελαν και οι άλλες παρατάξεις δηλαδή. Και μάλιστα όταν λοιπόν φέραμε αυτό το σχέδιο, γινόταν και η αλλαγή της κυβέρνησης. Από τη Νέα Δημοκρατία Πασόκ που ήταν, περάσαμε στο ΣΥΡΙΖΑ. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν έφερε ένα δικό της σχέδιο, το λεγόμενο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Απορριμμάτων. Και πάνω σε αυτό το σχέδιο θα έπρεπε να προσαρμόσουν και οι Δήμοι τα δικά τους σχέδια. Επήγαμε λοιπόν και παίρνοντας υπόψη τον Εθνικό Σχεδιασμό που είσαι υποχρεωμένος να προσαρμόσεις το δικό σου σχέδιο. Μετά από αυτό τον εθνικό σχεδιασμό έπρεπε να υπάρξει ένας περιφερειακός σχεδιασμός, να πάει η περιφέρεια δηλαδή να πάρει απόφαση, η οποία τι έκανε η περιφέρεια, πήρε τα τοπικά σχέδια των Δήμων και έφτιαξε και ένα δικό της και λέει πάνω σε αυτό το πλαίσιο, μαζί εναρμονισμένο με το εθνικό σχεδιασμό, θα κάνουμε αυτή τη... Ωραία. Και εμείς λοιπόν εκείνη τη στιγμή, σε εκείνη τη φάση, είμαστε έτοιμοι με τις μελέτες μας. Πριν δηλαδή ξεκινήσει η εφαρμογή του περιφερειακού σχεδιασμού, ο Δήμος Πατρών ήταν έτοιμος με τις μελέτες του να κάνει αυτό το σχεδιασμό που έκανε. Με ανακύκλωση στην πηγή, με εργοστάσιο κομποστοποίησης, με ΣΜΑ κτλ. Αυτό λοιπόν το οποίο έργο φυσικά θα χρηματοδοτηθεί από το κράτος και άρα δεν θα πληρώσει κανείς πατρινός ούτε ένα ευρώ, δεν θα χρειαστεί δηλαδή να αγγίξουμε τα δημοτικά τέλη, να τα αυξήσουμε για να πληρωθούν λειτουργίες του εργοστασίου διαχείρισης απορριμμάτων. Δεν πρόλαβε να γίνει. Δεν προλάβατε λόγω των συνθήκων αυτών που μας αναφέρατε, το χρονικό, το οποίο αναπτύξατε. Ναι, μα αυτό... Ναι, που δεν αφορά εσάς. Δεν αφορά. Ναι. Αφορά τις κυβερνητικές λειτουργίες, αφορά την περιφέρεια, δεν αφορά το Δήμο. Μάλιστα. Το ότι δεν έχουν έρθει εμείς είμαστε έτοιμοι. Τα έχουμε όλα εγκεκριμένα και περιμένουμε πότε θα ξεκινήσει η ροή χρημάτων για αυτές τις λειτουργίες, έτσι ώστε να μπει
Μάλιστα. Έχετε, θέλετε να απαντήσετε σε κάτι άλλο ή να δώσουμε το λόγο στους υπόλοιπους συνομιλητές σας? Ναι, βεβαίως θέλω να απαντήσω. Βεβαίως θέλω να απαντήσω. Μην τελειώσει η εκπομπή όμως. Δεν θα τελειώσει, δεν θα τελειώσει. Να το κρατήσουμε μετά, κύριε Κεραμιδά, να δώσουμε το λόγο. Πάμε στο πρώτα στον κύριο τον Καρβουνιάρη και επανερχόμαστε με την Μαρία Μπέλμπα. Εγώ πέρα δεν με πειράζει, εγώ θα είμαι σύντομος έτσι κι αλλιώς, διότι μπορώ να αφήσω και όλο μου το χρόνο στο στάθη των Κεραμιδά, διότι τόση ώρα εξηγεί, δεν έχουν γίνει έργα. Αυτές είναι οι ιδιώτες, η κυβέρνηση, η περιφέρεια, δεν ξέρω ποιος άλλος, ο κακός μας ο καιρός, η κακοκαιρία. Πάντως έργα δεν γίνονται, διότι υπήρχαν ψωβρήματα με τον αρχιτεκτονικό διαγωνισμό, με τις επιτροπές, από ό,τι βλέπω εδώ. Με την κυβέρνηση προφανώς για το θέμα των σκουπιδιών, το τελευταίο που είπε. Εν πάση περιπτώσει, εξηγεί το σύνορα και το εξηγεί πολύ ωραία για ποιο λόγο δεν έχουν γίνει έργα. Βέβαια, αφήνω να πω το εξής. Όσον αφορά έτσι, επειδή έκανε μια πολύ ωραία κριτική στον κύριο Αλεξόπουλο, ο οποίος έχει την ιδιότητα του απερχόμενου αντιπεριφερειάρχη, θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να το κάνει αυτό η παράταξη του κυρίου Πελετίδη, αν στο συνδυασμό τους δεν είχαν εντάξει τη βοηθό αντιπεριφερειάρχη του κυρίου Κατσιφάρα, που κατεβαίνει υποψήφια με το συνδυασμό της Λαϊκής Συσπήρωσης, του ΚΚΕ δηλαδή, του κυρίου Πελετίδη. Είναι η βοηθός αντιπεριφερειάρχη. Η βοηθός του κυρίου. Προφανώς θα είναι επιτυχημένη για να την πήρατε, εκτός αν την πήρατε ως αποτυχημένη. Ξέρω εγώ τι να σας πω. Δεν ξέρω, εσύ να το βρείτε εσύ με τον κύριο Πελετίδη. Την κυρία Τογιοπούλου. Αναφέρεστε. Ναι. Και πρώην πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας. Και τώρα ήταν, μέχρι τώρα ήταν βοηθός αντιπεριφερειάρχη. Δηλαδή βοηθός του κυρίου Κατσιφάρα για όλα τα έργα που λέει ο κύριος Κεραμιδάς. Εσείς δεν πιστεύετε, κύριε Καρβουνιάρη, ότι μπορεί κάποια πράγματα τα οποία είχαν σχεδιαστεί να κόλλησαν, όπως λέμε. Κάποιες φορές κάποια πράγματα κολλάνε. Απλά λέω ότι στα 5 χρόνια. Όλα κόλλησαν τον κύριο Πελετίδη, δεν έγινε τίποτα και τώρα θα γίνουν πολλά. Βέβαια, από μακέτες έχουμε μπόλικες. Τώρα, όσον αφορά τα ζητήματα αυτά που ανέφερα νωρίτερα, είπα για παράδειγμα ότι έχει μια αντιαναπτυξιακή διάθεση η Δημοτική Αρχή λόγω των κομματικών εγκλωβισμών που έχει και είναι δεδομένες. Λέει ο κύριος Κεραμιδάς λίγο νωρίτερα και είναι λογικό, αυτή είναι η λογική της Δημοτικής Αρχής, ότι εμείς θα κάνουμε προσλήψεις. Α, κάνει το κράτος, α, κάνει η περιφέρεια. Όχι. Πώς θα φέρεις επενδύσεις στην Πάτρα, όταν για παράδειγμα έρχεται ο Αμερικανός πρέσβης, γιατί είπε νωρίτερα για μια αμερικανική επένδυση, όταν έρχεται ο Αμερικανός πρέσβης σαν ποδηλάτης να συμμετάσχει στο γύρο θυσίας και εσύ πας στο Δημοτικό Θέατρο επάνω και βάζεις πανό εναντίον του, αυτό δηλαδή είναι για να προσελκύσεις αμερικανικά κεφάλαια στην Πάτρα. Δεν λέω ότι είναι καθοριστικό, αλλά δείχνει μια συγκεκριμένη στάση που έχει η Δημοτική Αρχή. Όταν θες να φέρεις το φυσικό αέριο στην Πάτρα και η παράταξη του κυρίου Πελετίδη λέει μην το φέρετε να το αποθηκεύσετε εκεί γιατί μπορεί να γίνουν εκρήξεις, λες και δεν έχουν αποθηκευτεί, δεν έχει αποθηκευτεί πουθενά αλλού φυσικό αέριο και είχαμε πολλές εκρήξεις και είχαμε καταστροφές. Υπάρχει μια λογική και αυτό είναι δεδομένο, ότι επενδύσεις, ιδιωτικές επενδύσεις μάλλον, γιατί για τις δημόσιες δεν έχει αντίρρηση προφανώς, αλλά δεν μπορεί να γίνουν όλοι οι Έλληνες δημόσιοι υπάλληλοι, ούτε δημοτικοί υπάλληλοι. Για τις ιδιωτικές επενδύσεις έχει μια διαφορετική αντίληψη. Μια αντίληψη η οποία είναι αρνητική. Και αυτό δεν βοηθάει καθόλου σε όσα θέλουμε να κάνουμε εμείς ως επόμενη Δημοτική Αρχή της Πάτρας. Επιγραμματικά θα σας πω ότι εμείς θέλουμε να φέρουμε το φυσικό αέριο για να πληρώνουν τα νοικοκυριά τα μισά χρήματα που πληρώνουν σήμερα στη ΔΕΗ. Θέλουμε να αναπλάσουμε και να αξιοποιήσουμε τις εγκαταστάσεις των παλιών εργοστασίων στην ακτή Δημαίων με αναπτυξιακό χαρακτήρα και χωρίς να μας έχουν δεσμεύσει από πριν για το τι θα τις κάνουμε, να κατασκευάσουμε μαρίνα για μέγα γιο στο λιμάνι. Πείτε το αυτό στην παράταξη του κυρίου Πελετίδη, δηλαδή τι θα σας πει. Να αξιοποιήσουμε το παραλιακό μέτωπο εκτός από τις άλλες χρήσεις, εκτός επαναλαμβάνω και με τουριστικές δραστηριότητες, πάντα με τον έλεγχο του Δήμου. Να κάνουμε την πόλη προορισμό κουρασγερόπλοιων. Να αξιοποιήσουμε τον ναό του Αποστόλου Ανδρέα σε συνεργασία με τη Μητρόπολη και να φέρνουμε εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες κάθε χρόνο. Να ξανακάνουμε το καρναβάλι πρώτο τουριστικό προορισμό σε όλη την Ελλάδα όπως ήταν κάποτε. Οι καρναβαλιστές είναι συνεργάτες μας, δεν είναι εχθροί μας, δεν είναι ιδιωτική πρωτοβουλία που είναι εχθροί μας. Να διοργανώσουμε μεγάλες εκδηλώσεις που θα φέρουν επισκέπτες στην πόλη. Κάθε εβδομάδα και μια μεγάλη εκδήλωση. Πολιτιστική, αθλητική, συνέδριο. 52 εβδομάδες το χρόνο, 52 μεγάλες εκδηλώσεις που θα φέρουν στην Πάτρα εκατοντάδες χιλιάδες επισκέπτες. Και όλο αυτό βεβαίως χωρίς να είμαστε απέναντι σε κανέναν ο οποίος έρχεται να αξιοποιήσει την πόλη. Θα τον βοηθήσουμε να επενδύσει για να δώσει θέσεις εργασίας στα παιδιά μας, για να μην φύγουν από την Πάτρα. Εγώ απλά αυτό που έχω να επισημάνω σε όσα είπε ο κ. Κεραμιδάς νωρίτερα. Είναι βασικά αυτό που με στεναχωρεί προσωπικά, μας στεναχωρεί και γενικότερα σαν νέους ανθρώπους που είμαστε, σαν νέους ανθρώπους που είμαστε στο συνδυασμό του Σπιράλ,
είναι αυτές οι αγγυλώσεις που ανέφερε πριν, οι οποίες εγώ τις δέχομαι. Δέχομαι ότι μπορεί να υπήρξαν αγγυλώσεις, μπορεί να υπήρξαν εμπόδια, μπορεί να υπήρξαν για όλα αυτά τα έργα. Όμως υπήρξαν μόνο για την Πάτρα. Γιατί σε άλλες περιοχές προχώρησαν? Γιατί δηλαδή να μην προχωρήσει, γιατί να μην έχουν ξεπεραστεί πιο γρήγορα τα προβλήματα, τα προβλήματα που αναφέρατε πριν όσον αφορά το εργοστάσιο απορριμμάτων, από τη στιγμή που λέτε κιόλας ότι υπήρχε έτοιμη, την ετοιμάσατε και ήσασταν στην ώρα σας έτοιμη με τη μελέτη να προχωρήσει. Δεν προχώρησε όμως. Και αυτό το έργο έχει... Σε παρακαλώ, δεν έχουν προχωρήσει τα έργα της διακίνησης απορριμμάτων. Αφού είμαστε, έχουν την προπαραταθή, τα τεύχη οι δημοπράτες έχουν βγει πλοία. Τι λέτε τώρα? Δεν παρακολουθείτε, λέτε έτσι. Όχι, και όπως πέντε χρόνια, στα πέντε κάτι, χρόνια θα γίνει στην επόμενη δημοτική αρχή. Αυτό λέμε. Με συγχωρείς πολύ. Ξέρετε ότι ο Δήμος είναι δημόσια υπηρεσία. Και ότι για να πάρεις αυτό από εδώ να το πας εκεί, θέλεις 8 μήνες. Από εδώ να το πας εκεί, θες 8 μήνες διαδικασία. Και αν σου προκύψει αντιδικία εργολάβου και πάνε στα δικαστήρια, θέλεις 1,5 χρόνο. Τι μου λέτε τώρα? Και γιατί αυτά τα προβλήματα μόνο στην Πάτρα παρουσιάζονται? Γιατί άλλες πόλεις θα λύσαν. Άλλες πόλεις γιατί λύσαν? Μα τι λέτε τώρα, μα είμαστε σοβαροί. Μετάτε δηλαδή βερβαλιστικά πράγματα ότι οι άλλοι έχουν κάνει. Εσύ μπορεί να θέλετε 25 χρόνια για να κάνετε ένα έργο. Αλλά αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Τώρα κοίταξε. Επίσης, να μιλάμε επί πραγματικών δεδομένων και να ξέρουμε τι. Πραγματικών είναι. Υπάρχει εργοστάσιο απορριμμάτων στην Πάτρα? Αν υπάρχει, θα πάμε να μου το δείξετε. Τώρα, μα βγούμε έξω, πάμε μια βόλτα να μου το δείξετε. Έχει δρομολογηθεί, δεν είναι θυμητική μας, εάν δεν έχουν. Δηλαδή στα πέντε χρόνια δεν καταφέρατε. Δηλαδή, πόσο χρόνο χρειάζεστε, αυτό ρωτάω. Αυτό να το ρωτήσετε να μην είναι στην κυβέρνηση. Άλυστε. Η κυβέρνηση θα ξέρει. Όταν γίνεται με κρατική χρηματοδότηση κάτι και δεν γίνεται με ΣΔΙΤ. Α, το κάνατε με ΣΔΙΤ λοιπόν να γίνει γρήγορα. Όχι, κύριε, ΣΔΙΤ θα πληρώσει. Κατάλαβε. Τώρα δεν πληρώνω τα δεκαπλάσια. Όχι, δεν πληρώνει, πώς πληρώνει. Σε λίγο που θα φράξει ξερόλακα θα γίνει. Άλλωστε δεν πήγαινα εγώ στι νεκροφόρε στο Δημοτικό Συμβούλιο, παρά τα ξέρει πήγαινε. Όχι, κάνει λάθο και εδώ. Τώρα τα συζητάμε. Αυτό τώρα που κάνει είναι απαράδεκτο. Δεν είναι γεγονό. Όχι, δεν είναι γεγονό. Η δική μα παράταξη δεν έκανε αυτό που λε. Ποιο πήγαινε? Δεν με ενδιαφέρει ποιο έκανε. Εσύ ξέρει ότι δεν έκανε η παράταξη. Να αφήσουμε την κυρία Μπέμπα να ολοκληρώσει αυτό που έλεγε για να μην δημιουργούμε έτσι τώρα αυτή την αντιπαράθεση. Και βέβαια αυτό που πραγματικά πιστεύω και αξίζει έτσι να επισημανθεί, είναι το γεγονός ότι να μην μπαίνουμε σε αντιπαραθέσεις. Σε αντιπαραθέσεις δηλαδή του τι έκανε ο κύριος Πελετίδης ή τι δεν έκανε ο κύριος Αλεξόπουλος ως αντιπεριφερειάρχης. Αλλά αντιθέτως πιστεύουμε ότι πρέπει όλοι μαζί να κάτσουμε κάτω. Το Σπιράλ δεν ακυρώνει κανένα έργο, καμίας δημοτικής αρχής. Ούτε τις προηγούμενες του κύριου Πελετίδη, ούτε των προηγούμενων πιο πριν. Πάμε να συνεχίσουμε. Πιστεύω ότι ο νέος νόμος και έτσι όπως θα είναι το αποτέλεσμα των εκλογών, θα αναγκαστούμε και θα πρέπει να υπάρξει με ένα κλίμα συνεργασίας και σύμπνοιας στο να γίνουν κάποια έργα τελικά στην περιοχή μας. Και να υπάρξει αυτή η καλύτερη καθημερινότητα του πολίτη. Αυτό. Ωραία. Πριν πάμε πάλι στον κύριο Κεραμιδάκη και συνεχίσουμε τη συζήτησή μας, γι' αυτό, ωραία, θα προσπαθήσουμε και πάλι, γιατί κάνουμε έτσι ένα τηλεφώνημα στον συνάδελφο, τον Νίκο Σύφαντο. Προσθετικά να πω κάτι σε αυτό που είπε η Μαρία Ελάσκετο, με τα προηγούμενα που λέγει ο Στάθης ο Κεραμιδάς. Απλά να πω το εξής, ότι έχει απόλυτο δίκιο στο τελευταίο κομμάτι που είπε. Λόγω του νέου εκλογικού νόμου θα υπάρξει ανάγκη να υπάρξουν συνεργασίες μεταξύ των δημοτικών παρατάξεων, να κάθισουν να συμπλέψουν σε ορισμένα ζητήματα για να επιλύσουν τα μεγάλα προβλήματα της πόλης. Και εμείς σε αυτή την κατεύθυνση είμαστε απόλυτα ανοιχτοί. Γιατί, και εμείς άλλωστε, έτσι. Ναι, λοιπόν, γιατί χρειάζονται συνεργασίες. Αυτό είναι και το νόημα του εκλογικού νόμου, της απλής αναλογικής. Και νομίζω ότι μπορούμε να βρούμε πώς η πόλη μπορεί να πάει μπροστά. Και νομίζω ότι οι περισσότερες παρατάξεις μπορούν να συμφωνήσουν στο ποιο θα είναι το πλαίσιο για το μέλλον της Πάτρας. Μάλιστα. Κύριε Κεραμιδά, έτσι ένα σχόλιο πριν πάμε στο δεύτερο διαφημιστικό διάλειμμα για όλα αυτά, ή αν θέλετε απάντηση ή σχόλιο. Και λίγο και αυτό που έχει επισημάνει δύο φορές ο Γιώργος ο Καρβουνιάρης, ο συνάδελφος, σχετικά με τα κομματικές αγγυλώσεις, είπατε, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, επειδή έχει ακουστεί πολύ στην πόλη αυτό. Εμονές, αν θέλετε. Ναι. Όπως τι πράγμα έχει ακουστεί? Κομματικές εμονές. Και είπατε. Ναι. Και εμονές και αγγυλώσεις, όπως και το έχει πάλι ακουστεί αρκετά ότι έχει κάποιες κομματικές. Όπως το είπε, εμονές. Εγώ δεν το έχω ακούσει έτσι. Εγώ έχω ακούσει, ας πούμε, και στα ραδιόφωνα από άλλους συναδέλφους και από κόσμο ότι ο κύριος Πελετίδης κάνει ό,τι του πει ο Περισσός.
Είναι κάτι το οποίο κυκλοφορεί ευρέως. Έτσι. Εντάξει, το είπα πιο κολοσσά, δεν ήθελα να το πω. Ναι, εντάξει. Λέω ότι έχω ακούσει ως συνάδελφοι που είμαστε και ραδιόφωνα ακούμε και τηλεοράσεις βλέπουμε και εφημερίδες διαβάζουμε. Καλά, αυτά τι τα... έχετε να πείτε. Ναι, λοιπόν. Αυτά τα περισσού και τα λοιπά, τα ξέρετε, μας τα λέγανε και το 2014. Και πολύ χειρότερα τα λέγανε τότε. Και τα ακούτε εκ του πυρεσού, θα μου πείτε εσείς τώρα. Λοιπόν, τα έλεγαν λοιπόν και το 2014. Και βλέπουμε ποια είναι η πραγματικότητα. Βλέπουμε λοιπόν ότι η Πάτρα άλλαξε άρτην από αυτή τη δημοτική αρχή με αυτές τις συνθήκες και αν τελικά είναι ο Περισσός αυτός ο οποίος δίνει τις εντολές και άλλαξε η Πάτρα, τότε δεν έχει παρά να πάμε να προσκλήσουμε τον Περισσό. Όλοι. Λοιπόν, για να σοβαρευτούμε τώρα. Τα έργα τα οποία έχουν γίνει, καταρχάς δεν είναι μακέτες, όπως άκουσα να λένε. Είναι έργα που τα βλέπεις, γίνονται και είπα και πολλά είναι συμβασιοποιημένα που σημαίνει ότι έχουν κλειδώσει και θα μπουν στη ζωή της πόλης να μείνουν το αμέσως επόμενο διάστημα. Μιλάνε λοιπόν τώρα, άκουσα νωρίτερα, για τα σφαγεία, ότι είναι μακέτα τα σφαγεία. Τα πρώην σφαγεία της Πάτρας στην Οδό Ακτιδημαίων. Μπράβο. Έχει υπογραφεί πια η σύμβαση και θα μπει ο ανάδοχος και θα μπει όποτε αύριο το πρωί μπορεί να θέλει να μπει ο ανάδοχος. Έχει το δικαίωμα. Που σημαίνει ότι σε μερικούς μήνες αυτό το έργο θα έχει ολοκληρωθεί. Mm-hmm. Πώς μπορεί να λες λοιπόν ότι αυτό το έργο είναι μακέτα? Ναι, νομίζω δεν είπε μακέτα. Μακέτα είναι. Ο είπε ότι δεσμεύεστε. Δημοτικές αρχές. Για τα σφαγεία. Και ότι τρέξανε τελευταία στιγμή για να συμβασιοποιήσουν. Άκουσε, σε παρακαλώ. Αυτό το θέμα των σφαγείων. Και επειδή πέρασα τώρα από τα σφαγεία, πέρασα. Ναι. Να πούμε κάτι στάθη τώρα. Λοιπόν, αφού. Να το πούμε και έτσι. Λοιπόν. Εγώ από τα σφαγεία πέρασα. Λοιπόν, τα σφαγεία στα πέντε χρόνια. Τα πρώην σφαγεία, ναι, εντάξει. Εκεί πέρα είναι όπως ήταν. Μπορεί να γίνει κάτι διαφορετικό όντως. Ακόμα δεν έχει γίνει. Και εγώ λέω τι παραδίδεται ως δημοτική αρχή μετά από πέντε χρόνια. Το τι θα γίνει μετά είναι δουλειά μιας άλλης δημοτικής αρχής. Μπορεί να είστε εσείς, μπορεί να είμαστε εμείς, μπορεί να είμαστε κάποιοι άλλοι. Δεν έχει σημασία. Ναι. Αλλά δεν θα το κάνετε εσείς. Λοιπόν. Εσείς λέω τι κάνατε μέχρι σήμερα. Λοιπόν. Δεν τα κάνατε όπως ήταν. Είναι. Λοιπόν, για να ξέρετε λοιπόν. Ναι. Πώς γίνονται αυτές οι ιστορίες. Όχι, δεν ξέρεις. Δεν χρειάζεται. Όταν μου λες ότι αυτός ο οποίος έχει την ευθύνη θα είναι η άλλη δημοτική αρχή που θα προκύψει, που θα, δεν έχει καμία ευθύνη. Η επόμενη δημοτική αρχή δεν έχει καμία ευθύνη με το πώς θα γίνουν τα σφαγεία. Ναι, γιατί δεσμεύεται. Το πώς θα γίνουν τα σφαγεία έχει τελειώσει. Τι δεσμεύεται. Με συγκεκριμένο και τρόπο. Το θέμα των σφαγείων. Ενώ δεν θα είσαστε δημοτική εξουσία αύριο, ίσως. Δεσμεύεται την επόμενη. Άστε να το δούμε λοιπόν. Ναι, λέω ίσως. Δεν ξέρω λοιπόν εγώ. Άμα είσαστε εσείς, θα κάνετε αυτό που θέλετε. Λοιπόν, αλλά άμα δεν είσαστε, γιατί δεσμεύετε τους άλλους, αυτό ρωτάω. Λέω λοιπόν εγώ ότι το θέμα των σφαγείων, για παράδειγμα, είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί την πόλη και το Δήμο εδώ και τρία χρόνια. Δεν προέκυψε την προηγούμενη εβδομάδα. Τρία χρόνια. Και είναι ένα έργο του, μέσα στο πλαίσιο του Ίντερεκ, που υπάρχει μια συνεργασία μεταξύ Ελλάδας-Ιταλίας, Πάτρα-Μπάρι, με τους αντίστοιχους εταίρους, όπως είναι το Επιμελητήριο και η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος. Και αντίστοιχα από εκεί, από την Περιφέρεια της Απουλίας και του Μπάρι κτλ. Αυτό το έργο λοιπόν είναι διαθέσιμο πια να μπει ο εργολάβος και να γίνει έργο. Και τι ήταν αυτό το τα σφαγεία, τι ήτανε? Για να μπούμε και σε αυτό το θέμα το οποίο δεν ανοίγετε την καρδούλα σας να πείτε ότι τελικά αυτό που θέλουμε εμείς είναι να παραχωρήσετε εσείς του Δήμου τη δημοτική περιουσία σε κάποιους ιδιώτες. Το αντίθετο. Το λοιπόν, επιμελητήριο σας άνοιξε τα μάτια και σας πήγε εκεί, το οποίο μέχρι προχτές το βρίζατε. Σε παρακαλώ. Μόλις το παραδέχτηκε. Σε παρακαλώ. Λοιπόν, τι ήταν λοιπόν τα σφαγεία? Ήταν λοιπόν μία παραχώρηση που είχε κάνει ο Δήμος σε ιδιώτη. Και όταν λοιπόν, που δεν πήρε φράγκο αυτά τα χρόνια το οποίο ως μίσθωμα που είχε εκεί πέρα, φράγκο, έχει βάλει μέσα τον Δήμο 700.000 ευρώ και τι άλλο έγινε? Σε ποια περίοδο αναφέρεις τώρα? Πολύ παλιότερα. Όταν ήταν πολύ χώρος. Ναι, αναφέρεις σε προηγούμενες δημοτικές αρχές αναφέρεις. Περίοδο Δημαρά. Ναι. Πολύ πρόσφατα δηλαδή. 5 και 2, 7 χρόνια και 8. Ναι. Ναι. Πολύ πρόσφατα λοιπόν. Και τι παραλάβαινε λοιπόν ο Δήμος Πατρέων όταν πήρε να πάρει τα σφαγεία τα οποία είχαν δαπανηθεί και τόσα εκατομμύρια τότε που τα φτιάξανε στο πλαίσιο της πολιτικής, τι πήρε? Πήρε ένα κτίριο κατεστραμμένο. Και γι' αυτό λοιπόν αναγκαστήκαμε τώρα και να το βάλουμε πάλι σε λειτουργία αυτό το κτίριο
Έγινε όλο αυτό το πρόγραμμα. Ναι, όλο αυτό το πρόγραμμα το οποίο μπήκε μπροστά στο επιμελητήριο Αχαΐας, το οποίο στην αρχή είχατε διαφωνήσει για να λέμε όλη την ιστορία από την αρχή και συνέχεια συμφωνήσατε. Πώς δεν το ξέρω. Το ξέρω πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, και ενώ ήσασταν αρνητικοί στην συμμετοχή του, γιατί εσείς λέτε ότι όλα τα έργα όσα κάνατε, αυτά που τα λίγα που κάνατε, τα κάνατε μόνοι σας, στην πραγματικότητα είτε έχουν χρηματοδοτηθεί από την κυβέρνηση, είτε από την περιφέρεια, είτε σας βοήθησαν άλλοι σύμβουλοι στην προκειμένη περίπτωση όπως το επιμελητήριο. Λοιπόν. Πάμε τώρα στο επόμενο. Αυτά που λέει δεν έχουν καμία. Ωραία. Το επόμενο ποιο είναι, για να πάμε σε ένα ακόμα διαφημιστικό διάλειμμα και να επανέλθουμε. Κοίταξε, το θέμα είναι ότι ανοίγουν. Λένε. Ανοίγουν πολλά θέματα. Άνω κάτω πόλη. Διακρίση απορριμμάτων. Φυσικό αέριο. Φτάνοντας, δεν πρέπει αυτά τα θέματα βεβαίως να τα συζητήσουμε. Λοιπόν, απλώς τα λένε αυτά. Πάμε λοιπόν στο διαφημιστικό μας διάλειμμα, το δεύτερο της εκπομπής, και να επιστρέψουμε για την ολοκλήρωση της εκπομπής, τις απαντήσεις του κ. Κεραμιδά και βεβαίως τα σχόλια των συναδέλφων υποψηφίων για τις προσεχείς δημοτικές εκλογές σε σχέση με τον εαυτό τους. Έτσι. Τι ζητούν, ζητούν την ψήφο σας. Αλλά γιατί ζητούν την ψήφο σας. Λοιπόν, τρίτο και τελευταίο μέρος της εκπομπής Εκτός Πλάνου με εξαιρετικούς συναδέλφους εδώ στο στούντιο και τους ευχαριστούμε που ανταποκρίθηκαν στην πρόσκλησή μας. Υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι με τρεις διαφορετικούς συνδυασμούς. Βεβαίως υπάρχουν και άλλοι συνάδελφοι οι οποίοι κατέρχονται στις δημοτικές εκλογές. Τους αναφέραμε στο πρώτο μέρος της εκπομπής και στις περιφερειακές εκλογές. Είναι κοντά μας ο κύριος Κεραμιδάς, ο κύριος Καρβουνιάρης και η κυρία Μπέλμπα. Λοιπόν, έχουμε δηλαδή τον συνδυασμό του κυρίου Πελετίδη με τον κύριο Κεραμιδά, τον συνδυασμό του κυρίου Αλεξόπουλου με τον κύριο Καρβουνιάρη και τον συνδυασμό του κυρίου Ψωμά με την κυρία Μπέλμπα. Γρήγορα να δώσουμε κάποιες απαντήσεις για όλους όσους, όσο μπορείτε κύριε Κεραμιδά, το ξέρω ότι είναι πολλά τα θέματα και μεγάλα. Υπάρχει λοιπόν εδώ πέρα πολύ πράγμα. Έχουν βάλει όλα τα ζητήματα. Έτσι, μονολευτικά και λέει αυτό δεν έγινε, αυτό δεν έγινε, αυτό δεν έγινε. Σχετικά με το φυσικό αέριο που υπόθηκε. Να πούμε, κάτι. Θα τα πω όλα λοιπόν. Ναι. Να ξεκινήσω από τον Λαδόπουλο. Ο Λαδόπουλος που είναι και πιο πρόσφατο παράδειγμα και από το Δημοτικό Συμβούλιο και από το Περιφερειακό Συμβούλιο προχθές. Πόσα χρόνια πριν συζητάμε για τον Λαδόπουλο, θα συζητάμε 3,5 χρόνια. Εδώ και 3,5 χρόνια έχουν ξεκινήσει συζητήσεις μεταξύ Δήμου Περιφέρειας για το θέμα του Λαδόπουλου. Γιατί η Περιφέρεια τότε είχε υπόψη της να πάει στο Κοτρώνη, σε ένα ιδιόκτητο χώρο που έχει, να φτιάξει διοικητήριο. Και τότε παρενέβη ο Δήμος και του λέει: αφού έχεις λοιπόν διαθέσιμα κονδύλια, μην το κάνεις εκεί πέρα. Έχουμε έτοιμο εδώ το Λαδόπουλο, ο οποίος πρέπει κάποια στιγμή λοιπόν να σταθεί στα όρθιο αυτό το κτίριο. Το χάνουμε ουσιαστικά. Έχουμε 20 χρόνια ανενεργό. Το πλήρωσε ο Δήμος με δάνειο, το πήρε και ήταν 20 χρόνια και περιμένει. Λοιπόν, ήταν λοιπόν μια ευκαιρία να πιστεί η Περιφέρεια ότι θα πρέπει να επενδύσει στο Λαδόπουλο. Και τι λέμε λοιπόν για το Λαδόπουλο, ότι θα πρέπει εκτός από ένα διοικητήριο, το οποίο θα, έτσι καλώς θα ήθελε να φτιάξει η Περιφέρεια, θα συνεργαστούν και άλλες υπηρεσίες, όπως είναι αποκεντρωμένοι, όπως είναι η ΕΚΤ, είπε. Θα υπάρχουν και γραφεία, υπηρεσίες στο Δήμο. Και επίσης τι άλλο, το οποίο θα είναι και προς όφελος της πόλης, θα στηθεί ένα μουσικό σχολείο, γιατί το οποίο μουσικό σχολείο είναι άστεγο. Και δεν ενδιαφέρεται κανένας λοιπόν για το μουσικό σχολείο. Θα φτιαχτεί λοιπόν το μουσικό σχολείο, θα φτιαχτεί παιδικό σταθμός, θα φτιαχτεί βιομηχανικό μουσείο, διότι έχουμε και μηχανήματα εξαιρετικά του Λαδόπουλου και πρέπει αυτά και αλλού. Και πρέπει αυτά να τα αναδείξουμε σε ένα βιομηχανικό μουσείο. Θα γίνει ανάπλαση όλης της γύρω περιοχής, που σημαίνει ότι θα αλλάξει άρδιν όλη η περιοχή εκεί του νοτιού διαμερίσματος. Και έρχονται τώρα. Και άκουσα σήμερα και διάβασα ότι ο κύριος Αλεξόπουλος, ο αντιπεριφερειάρχης, διαφωνεί, λέει, με το να γίνει αυτό. Δεν είναι αλήθεια. Μισό λεπτό. Δεν είναι αλήθεια. Διαφωνεί με το να έρθει, λέει, τώρα πριν τις εκλογές, αυτό το θέμα προς έγκριση. Τώρα το πω. Μπράβο. Λοιπόν,
Διαφωνεί δηλαδή στο να έρθει η προσέγγιση για να ξεκινήσουν οι διαδικασίες να κάποια στιγμή αυτό το πράγμα να δημοκρατηθεί. Διαφωνεί να γίνει τρεις μέρες πριν από την απαγόρευση του νόμου, γιατί αυτό το χειριστεί η επόμενη δημοτική αρχή. Ναι, αυτή είναι η πραγματικότητα. Εντάξει, εντάξει. Λοιπόν. Δεν θέλει να γίνει το έργο. Αυτό όμως. Σας λέω ότι εδώ και 3,5 χρόνια συζητείται για αυτό το θέμα. Και ο κύριος Αλεξόπουλος δεν έχει φέρει αντίρρηση τότε, γιατί δεν είναι η πρώτη φορά που συζητήθηκε στο Περιφερειακό Συμβούλιο το θέμα Λαδόπουλου. Συζητείται και άλλη φορά. Δηλαδή, άμα συζητείται 3,5 χρόνια, μου πάει να πει. Σε παρακαλώ. Άμα με διακόπτει, δεν μπορεί να πει. Είναι αλήθεια. Λοιπόν, σημασία έχει ότι ο κύριος Αλεξόπουλος δεν διαφωνούσε ποτέ σε σχέση με αυτό το σχέδιο του περί Λαδόπουλου. Και τώρα λοιπόν που τελείωσε αυτή η διαδικασία. Τελείωσε αυτή τη διαδικασία, έρχεται και λέει: εγώ διαφωνώ λίγο πριν από τις εκλογές να δοθούν οι εγκρίσεις. Μα πώς θα γίνει, όταν έρχεται ο ίδιος ο Πρωθυπουργός και σου αναγγέλει από το γήπεδο του Απόλλωνα ότι χρηματοδοτούμε αυτό το έργο με 120 εκατομμύρια. Θα του λες: περίμενε, θα αποφασίσουμε με την επόμενη. Να δώσει μια απάντηση όμως ο κ. Καρβουνιάρη σε αυτό. Σύντομη. Σύντομη. Δεν έχει απάντηση. Είναι αλήθεια, να πω την αλήθεια. Όχι, δεν λες αλήθεια τώρα. Η πραγματικότητα είναι η εξής. Ότι η διαφωνία είναι στο γεγονός ότι τρεις μέρες, όχι ένα μήνα, τρεις μέρες πριν την απαγόρευση του νόμου, δηλαδή αν το έφερνε μετά από τρεις μέρες, ήταν παράνομο ο Δήμαρχος. Τρεις μέρες πριν από την απαγόρευση του νόμου, πάει και το φέρνει. Και σου λέει, μην το κάνουμε τρεις μέρες πριν και δεσμευτεί με το συγκεκριμένο τρόπο η επόμενη δημοτική αρχή. Ας το κάνουμε μόλις τελειώσουν οι εκλογές, μετά από ένα μήνα. Αφού 3,5 χρόνια μας βαραίνει αυτό το έργο, δεν πειράζει. Τα λεφτά δεν χάνονται για ένα μήνα. Χάσατε εσείς 5 χρόνια. Λοιπόν, αν λοιπόν γίνει μετά από ένα μήνα, θα το πάρει κανονικά η επόμενη δημοτική αρχή και θα το προχωρήσει. Που μπορεί να είσαστε κι εσείς ή μπορεί να μην είσαστε. Μην τη δεσμεύσουμε, όχι τρεις μέρες πριν από την απαγόρευση του νόμου. Ωραία. Γιατί αυτή αυτό είναι σκανδαλώδες, επιμένω. Η διευκρίνηση που έκανε. Πριν συνεχίσετε, κύριε Κεραμιδά, να ρωτήσω την κυρία Μπέλμπα πώς θα παρακολουθείτε εσείς στο Σπιράλ όλα αυτά. Ένας νέος συνδυασμός δημοτικός. Να το κλείσω όμως εγώ αυτό με το θέμα του Λαδόπουλου. Να το κλείσω με δύο λόγια. Να μας πει και την άποψή της. Θα το πει συνολικά. Μετά θα το πει συνολικά. Λοιπόν, το θέμα του Λαδόπουλου, όπως σας είπα, όπως τα είπα εγώ, έχουμε. Τώρα το διαδικαστικό που βάζει ότι να γίνει μετά τις εκλογές, αυτό δεν έχει καμία ουσία. Ας το ολοκληρώσουμε για να μιλήσει και η κυρία Μπέλμπα. Ναι, θα το ολοκληρώσω. Ακούστε τώρα τι συμβαίνει με τον Λαδόπουλο. Με τον Λαδόπουλο δεν είναι ότι διαφωνούν με τις 5-10 μέρες που θα περάσουν και θα έρθουν οι επόμενοι που θα είναι οι ίδιοι, δηλαδή ο Πελετίδης. Είναι το γεγονός ότι δεν θέλουν αυτές τις δομές που θα δημιουργηθούν. Δεν θέλουν δηλαδή το διοικητήριο και τις άλλες δομές που θα φτιαχτούν για να βοηθηθεί ο Δήμος. Τι θέλουνε. Ο Νικολόπουλος το είπε ευθέως. Να φτιάξουμε έναν ουρανοξύστη. Έτσι είπε. Κρίνεται γι' αυτό. Έτσι. Κρίνεται. Ο του κυρίου Αλεξόπουλου που διαφωνεί και αυτός δεν το λέει έτσι το σωμά. Να φτιάξουμε ουρανοξύστη. Αυτοί δεν ξέρω, θα πρέπει να πούνε. Θέλουν να το δώσουμε ξενοδοχείο για την επιφλορά του. Αυτό. Είχαν γίνει κινήσεις να γίνει ένα ξενοδοχείο. Και αντέδρασε ο κόσμος. Δεν τους εμπόδισε τότε ο Πελετίδης. Πάλι να μην φτιάξουν το ξενοδοχείο. Ο κόσμος αντέδρασε. Λοιπόν, δεν έγινε το ξενοδοχείο. Τώρα τι θέλει ο κ. Αλεξόπουλος, κανένα μολ. Γιατί ζητάει συνεχώς επενδύσεις ιδιωτικού ενδιαφέροντος. Έτσι. Και αδιαφορεί το αν 1 εκατομμύριο ευρώ πληρώνουν σε νίκη αυτές οι υπηρεσίες που είπαμε που θα συνεργαστούν στο διοικητήριο. Mm-hmm. 1 εκατομμύριο. Συν ότι θα έχει ο Δήμος στις δομές αυτές που είπαμε, το μουσικό σχολείο, το παιδικό σταθμό, το δημιουργικό μουσείο, το χώρο πολιτισμού αθλητισμού που θα δημιουργηθούν και ανάπλαση συνολικά της περιοχής. Μάλιστα. Και δεν θέλει να το δώσουμε αυτό, όχι ακόμα, ας το δούμε μέχρι να καταρρεύσει τελείως και μετά λέει θα δούμε τι θα κάνουμε. Ωραία. Κυρία Μπέλμπα. Μπέλμπα θα καταρρεύσει, μπράβο. Κυρία Μπέλμπα, σας ακούμε και εσάς πάνω στο συγκεκριμένο κομμάτι εδώ. Πάνω, πώς θα παρακολουθείτε όλα αυτά. Εγώ εκεί θέλω περισσότερο να σταθώ. Δηλαδή, το Σπιράλ θέλει να είναι έξω από όλες αυτές τις κομματικές και παραταξιακές, ας το πω έτσι. Γιατί εντάξει, τώρα να μην μπω κι εγώ στη διαδικασία ποιος είναι, από πού παίρνει γραμμή. Αντιπαραθέσεις. Το Σπιράλ αυτό που επιμένει και λέει είναι ότι για όλα όσα θα γίνουν και πρέπει να γίνουν στην πόλη χρειάζεται συνεργασία, χρειάζεται μία
σκέψη έξω λίγο από το κουτί, έξω λίγο από την, τα κλασικά μονοπάτια, να βλέπουμε θετικά πιθανόν και τις κάποιες ιδιωτικές επενδύσεις στο να γίνουν κάποια πράγματα, να μην αποτρέπουμε να γίνουν πράγματα τα οποία θα βοηθήσουν πραγματικά την καθημερινότητα του πολίτη. Εγώ θα δεχτώ και όλα αυτά που είπε ο κύριος Κεραμιδάς, ότι γίνανε ή προχωρήσανε ή θα γίνουν με βάση αυτά που έκανε η νυν Δημοτική Αρχή. Γιατί αυτά θα γίνουνε με ό,τι προσπάθεια έκανε η νυν Δημοτική Αρχή. Και καινούργια θα είναι σε γραφειοκρατικά γρανάζια. Και πάλι βέβαια επιμένω ότι όλα αυτά είναι και θέμα το πώς σκέφτονται ή πώς προχωράμε ή πώς συνεργαζόμαστε με κάποιους φορείς. Γιατί και το πραγματικά το πιστεύω αυτό. Δηλαδή δεν μπορεί οι αγγυλώσεις αυτές να εμφανίστηκαν μόνο για το Δήμο Πατρέων. Μόνο. Ενώ σε άλλες περιοχές να μην υπήρχαν τέτοιες αγγυλώσεις. Λοιπόν, επειδή μπαίνει συνεχώς στο θέμα των αγγυλώσεων. Το θέμα της... Εσείς το αναφέρατε το θέμα των αγγυλώσεων. Κάνεις μεγάλο λάθος. Των γραφειοκρατικών αγγυλώσεων. Γραφειοκρατικών αγγυλώσεων. Ναι, δεν μίλησα για κομματικές. Μίλησα για τις γραφειοκρατικές. Αλλά έχει παίξει πολύ το θέμα των επενδύσεων και της ανάπτυξης. Και το θέμα του φυσικού αερίου που το θέμα του φυσικού αερίου είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα. Πολύ σημαντικό ζήτημα, το οποίο και γενικότερα των υποδομών που πρέπει να γίνουν για να γίνει η Πάτρα πραγματικά μία πρωτεύουσα, μία πόλη που να χαιρόμαστε πραγματικά να ζούμε σε αυτή. Δεν μπορεί να λέμε ότι θα έχουμε ένα λιμάνι και το λιμάνι αυτό να μην έχει οδικό δίκτυο. Πώς θα προχωρήσει το λιμάνι? Να πώς θα έρθουν οι θέσεις εργασίας. Ναι. Αν προχωρήσει. Και ποιος υποδίδεις αυτό? Η θέση του Δήμου σε όλα αυτά, η προσπάθεια που έκανε ο Δήμος στο να γίνουν κάποια πράγματα. Σε ποια στο θέμα του φυσικού αερίου δεν έχει φέρει αντιδράσεις, αντιρρήσεις. Να λοιπόν να τα απαντήσουμε αυτό. Να τα απαντήσουμε λοιπόν αυτό. Το θέμα του φυσικού αερίου. Πώς το εννοείς εσύ στο μυαλό σου ότι πρέπει να έρθει στην Πάτρα? Με τον τρόπο τον οποίο είχαν επιλέξει, γιατί μιλάμε για υγροποιημένο. Υγροποιημένο, ναι, είναι αυτό. Δεν υπάρχει άλλο τρόπο. Για να σωλήνες μέχρι εδώ δεν έρχονται. Για να καταλάβει λοιπόν ο κόσμος. Δηλαδή θα μπούμε πάλι σε μια διαδικασία να περιμένουμε και να προσπαθούμε να φέρουμε ένα έργο το οποίο δεν πρόκειται να έρθει ποτέ. Λοιπόν. Για να καταλάβει λοιπόν ο κόσμος τι συμβαίνει με το φυσικό αέριο. Η Δημοτική Αρχή λέει το φυσικό αέριο πρέπει να έρθει με αγωγό. Από την Κόρυθο στην Πάτρα και όπου αλλού πιο πέρα. Με αγωγό και όχι με μονάδα υγροποιημένου φυσικού αερίου που θέλουν να στήσουν στο λιμάνι και αν ανοίξετε την βιβλιογραφία και δείτε την επικινδυνότητα αυτών των μονάδων... Κάνετε λάθος αυτό. Υπάρχουν μελέτες... υπάρχουν μελέτες. Δεν έχει γίνει ποτέ τίποτα και οι μελέτες που έχει. Μεγάλο λάθος, δεν έχει γίνει ποτέ. Απλά και δεν ολογείται. Δεν τα ξέρετε τα θέματα. Είναι πολύ, πάρα πολύ έως ανεπαίσθητο. Το λέει και ο Όλπα, το λένε και οι άλλοι φορείς. Οι μονάδες συγκροποιημένου φυσικού αερίου, σαν αυτοί που θέλουν να στήσουν στην πόλη. Και το τεχνικό επιμελητήριο. Σαν αυτοί που θέλουν να στήσουν στην πόλη, τι εξυπηρετεί? Εξυπηρετεί μόνο τους εφοπλιστές. Και ελάχιστες βιομηχανίες της Δυτικής Ελλάδος. Αυτές είναι. Δεν μιλάμε για νοικοκυριά. Δεν καλύπτει αυτό το σύστημα τα νοικοκυριά να πεις ότι άμα καλύψεις και τα νοικοκυριά και όλες τις επιχειρήσεις και όλο τον κόσμο, βεβαίως το θέλουμε. Αλλά μιλάμε για μια επικίνδυνη σε λειτουργία, το λέει. Το επικίνδυνη, γιατί... σας είπαμε. Σε παρακαλώ, τώρα δεν το ξέρεις το θέμα. Στάθη, εσύ δεν το ξέρεις το θέμα. Δεν υπάρχει καμία επικίνδυνη. Πάντως, να λοιπόν, πω κάτι, συγγνώμη κύριε Κεραμιδά. Και οι εφοπλιστές να εξυπηρετηθούν. Δεν είναι εθνικό κεφάλαιο της χώρας μας. Και οι εφοπλιστές δεν δίνουν δουλειά σε κάποιους επιχειρήσεις. Ακούστε κάτι. Σε αυτό και τα μικρά μαγαζιά και οι καφετέρειες και τα λοιπά. Όχι, το προσθέτω αυτό σε αυτό που λέτε. Εγώ λοιπόν σας λέω ότι αυτή η ιστορία με το υγροποιημένο φυσικό αέριο έχει πριν από 2,5-3 χρόνια έχει τεθεί στο τραπέζι. Και ο Όλπα, σε συνεργασία με την περιφέρεια, ήταν έτοιμοι να το φτιάξουν αυτό. Και ξέρετε ποιος του σταμάτησε? Μιας και μας λέει εδώ και η κυρία Μπέλμπα. Ποιος σταμάτησε? Ο υπουργός κύριος Σταθάκης. Εγγράφος κιόλας. Τους λέει όχι, δεν ενδείκνυται σε αυτή την περιοχή. Οι αποστάσεις πρέπει να είναι μεγαλύτερες. Δεν μπορεί σε κατοικημένη περιοχή δίπλα να στήσετε τέτοια μονάδα.
Ρωτήστε λοιπόν, αφού δεν τα ξέρετε τα θέματα, ρωτήστε λοιπόν ναι, μας εσύ που τα ξέρεις τα θέματα τώρα, στην προκειμένη περίπτωση συμφωνείς με την κυβέρνηση, πιο πριν την καταχέριαζες. Εντάξει, να το δεχτώ εγώ, δεν με πειράζει. Λοιπόν, αλλά πες μου το εξής. Ποια μελέτη υπάρχει συγκεκριμένη, δεν με ενδιαφέρει τι λέει ο ένας και ο άλλος, ποια μελέτη συγκεκριμένη υπάρχει που να λέει ότι υπάρχει επικινδυνότητα, και δεύτερον, αν αυτό είναι το πρόβλημα της Δημοτικής Αρχής ή αν το πρόβλημά της είναι ότι το φυσικό αέριο θα χρησιμοποιηθεί από επιχειρήσεις. Εγώ θεωρώ ότι είναι και πολύ μικρότερες επιχειρήσεις από τις αυτές του μεγάλου Βεληνικούς που ανέφερες. Λοιπόν, με τις οποίες δεν θέλει να έχει καμία παρτίδα καλά, η Δημοτική καλά, Αρχή. Καλά, γιατί καλά. Αυτή είναι η γραμμή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Λοιπόν, εντάξει, αυτά είναι τα κούβερε. Το θέμα είναι το εξής. Το θέμα είναι το εξής τώρα, ότι με απόφαση του Υπουργού κ. Σταθάκη ακυρώθηκε αυτός ο σχεδιασμός που πήγε να γίνει στο λιμάνι με τη μονάδα υγροποιημένου φυσικού αερίου. Ακυρώθηκε λοιπόν με απόφαση του Σταθάκη, διότι δεν κάλυπταν τους κανόνες ασφαλείας αυτές τις λειτουργίες. Τελικά διαφωνεί η κυβέρνηση ή ο Δήμος, για να καταλάβω. Η κυβέρνηση, παιδί μου, το είπε ξεκάθαρο ο υπουργός, ο αρμόδιος υπουργός. Εσείς συμφωνείτε είπε, δηλαδή, θέλετε να γίνει και ότι διαφωνεί η κυβέρνηση. Συγγνώμη, δεν το ξέρετε το θέμα. Αφού δεν το ξέρετε, δεν μου απαντάς. Θέλουν να γίνει, αλλά όχι με τη μορφή αυτή η οποία έχει αποφασιστεί. Και τους έδωσε λοιπόν εντολή ο Σταθάκης και τους λέει: βρείτε άλλη θέση, πιο ασφαλή θέση, μακριά από κατοικημένες περιοχές, διότι ελοχεύει πάντα κάποιο κίνδυνο ατυχήματος. Και ξέρετε τι λέει η επίσημη βιβλιογραφία. Ωραία, επεκφυγή, αλλά για το Δήμο δεν μας απάντησες. Εσύ μου λες, λέει ο Σταθάκης, όχι ο Δήμος. Ο Δήμος λέει να φέρει να έρθει το φυσικό αέριο στην Πάτρα με αγωγό. Με αγωγό. Όχι λοιπόν να πάει πιο μακριά. Όχι να πάνε πιο μακριά οι δεξαμενές, να έρθει με αγωγό. Ναι. Ωραία. Τώρα μας το πες. Γιατί τόσο λόγο αποφεύγεις να τα πάνε. Και αν θέλουν λοιπόν με δεξαμενές, θα το βάλουν σε ασφαλή περιοχή. Αυτό το δεύτερο το λες τώρα, πρώτη φορά που. Όχι μέσα στο. Πρώτη φορά τώρα που. Μα είναι δυνατόν. Αυτό είναι η επίσημη θέση του Δήμου ή δική σου. Η επίσημη θέση του Δήμου είναι το φυσικό αέριο με αγωγό. Με αγωγό. Πάτα. Άρα να μην έρθει ποτέ. Και σε περίπτωση που η κυβέρνηση επιλέξει αυτή τη λύση των δεξαμενών, να τουλάχιστον αυτές οι δεξαμενές να αποδοθήσουν σε ασφαλές περιοχές. Ωραία. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Τι είπαν ακόμα. Για παιδικές καρές άκουσα. Θα ξέρετε ότι όταν ήρθε η Δημοτική Αρχή Πελετήτη δεν βρήκε ούτε μία παιδική χαρά, πιστοποιημένη, ούτε μία. Και η Πάτρα έχει τις περισσότερες παιδικές χαρές σε όλους τους Δήμους της Ελλάδας. Έχει 120. Και δεν βρήκαμε μία πιστοποιημένη. Και έχουν αλλάξει τώρα το 60% των παιδικών χαρών και μέχρι το τέλος του χρόνου θα έχουν αλλάξει και όλες οι παιδικές χαρές. Σε άλλη πόλη θα ζούμε. Αν σε πάρα και πάμε μια βόλτα στην γειτονιά μου είναι όλες χορταριασμένες. Καλά, καλά, εντάξει τώρα. Εσύ, Πάμε τώρα να μιλήσουμε για αναπλάσεις ολόκληρες περιοχών, να μιλήσουμε, επειδή άκουσα και για Λακκούβες, να μιλήσουμε για χιλιόμετρα δρόμων, διότι υπάρχει και μια άλλη εφαρμογή πια στο Δήμο Πατριών. Δεν γίνεται μόνο επούλωση Λακκουβών, ξυλώνονται δρόμοι και γίνονται καινούργοι και μιλάμε για χιλιόμετρα. Και σε αυτό το τομέα δεν λέμε ότι θα λύσαμε και το πρόβλημα. Όχι βέβαια, γιατί μια βομβαρδισμένη πόλη βρήκαμε στην πόλη. Μια βομβαρδισμένη πόλη ήταν η Πάτρα. Και τι βρήκαμε. 4 εργαζόμενους στα άσφαλτα. Δηλαδή για να γίνουν αυτές οι επούλωση Λακκουβών και όλα αυτά, έχεις 4 εργαζόμενους, οι οποίοι είναι και κοντά στην ηλικία μου και είναι έτοιμοι για συνταξιοδότηση. Που σημαίνει λοιπόν ότι αυτοί δεν φτάνουν, γι' αυτό φωνάζει. Ποιος θα τα κάνει όλα αυτά. Μάλιστα. Άμα έχεις 4 εργαζόμενους, άμα έχεις έναν συντηρουργό. Άμα έχεις 2 ολοκληρωματιστές, έχετε υπόψη σας λοιπόν τι προσωπικό υπάρχει διαθέσιμο στο Δήμο. Ωραία. Για να γίνουν λοιπόν τόσες δουλειές. Τελικά γίνανε έργα με προηλίκο προσωπικό ή δεν έγιναν επειδή δεν υπήρχε προσωπικό, γιατί εγώ δεν καταλαβαίνω. Γιατί οι δρόμοι της Πάτρας είναι βομβαρδισμένοι. Τώρα, πού τις βλέπετε εσείς, πού τα βλέπετε τα χιλιόμετρα που έχουν φτιαχτεί, συγγνώμη, αλλά στην Αγία Ανδρέου τώρα που ήρθα ήταν χάλια. Στα Ζαρουκλέα καπημένο είναι χάλια. Στο Ρίο που πήγα προχτές ήταν χάλια. Στις Σιτιές που πήγα ήταν χάλια. Πού τον έχετε βρει, σε ποιο σημείο της Πάτρας, μιλάμε για άλλη πόλη. Σε αυτό αντικειμενικός κριτής μπορεί να είναι, ξέρεις, ένας ταξιτζής.
Έπα λοιπόν σε ένα ταξιδί, άμα είναι λοιπόν αντικειμενικό, θα σου πει. Έχω πολλούς φίλους που μου λένε ότι έχουν σπάσει. Λοιπόν, σιγά σιγά πάμε προς το τέλος της εκπομπής. Πάντως, ως δημοσιογράφοι που είμαστε όλοι και έχουμε καταγράψει με αρκετά ρεπορτάζ όλα αυτά που έχουν συμβεί στην πόλη μας. Είναι αλήθεια ότι χρόνια τώρα μιλάμε για την καθαριότητα. Είναι αλήθεια ότι μιλάμε χρόνια τώρα για την ίδρυψη και την αποχέτευση. Μάλιστα, έχει επικρατήσει ότι ο Ανδρέας Καράβολας έφερε το νερό, το καθαρό νερό, έτσι, στην Πάτρα. Πριν από χρόνια, 5-6 χρόνια, πότε ήταν που έγιναν κάποια έργα για να συνδεθούν οι αγωγοί με το βιολογικό καθαρισμό στην παραλία. Και ο κόσμος θέλει περισσότερα. Οι πλατείες, η ανάπλασή τους, οι παιδικές χαρές. Είναι όλα αυτά που πραγματικά μπαίνουν σε μία ατζέντα εν ώψη δημοτικών εκλογών. Το θέμα είναι, για να πάμε στο τέλος, και ευχαριστούμε όλους σας και ευχαριστώ θερμά και για τις απαντήσεις που δώσατε, αλλά και για τα ερωτήματα που καταθέσατε. Γιατί να σας ψηφίσει ο κόσμος που μας παρακολουθεί, που έχετε και μια επιπρόσθετη ιδιότητα, είστε άνθρωποι της ενημέρωσης, είστε αναγνωρίσιμοι, είστε άνθρωποι οι οποίοι θα χτυπήσετε πιο εύκολα το χέρι στο τραπέζι, γνωρίζοντας και παραλαμβάνω έχοντας κάνει και ρεπορτάζ πάνω σε συγκεκριμένα θέματα, γιατί να σας προτιμήσει ο κόσμος. Θα ξεκινήσω, επιτρέψτε μου, από την κυρία Μπέλμπα, θα πάω στον κύριο Καρβουνιάρη και θα κλείσω με τον κύριο Κεραμιδά. Κυρία Μπέλμπα. Εγώ δεν θέλω να μείνω στο προσωπικό του ατόμου μου όσον αφορά την ψήφο. Εγώ θα ήθελα να πω ότι το Σπιράλ απευθύνεται σε όλο αυτό τον κόσμο, σε όλο αυτό το ανέκφραστο κομμάτι της τοπικής κοινωνίας, που αναζητά το κάτι νέο, το κάτι διαφορετικό, το κάτι εναλλακτικό, με ένα διαφορετικό, έτσι, με ένα διαφορετικό όραμα για το πώς θέλουμε την Πάτρα, για το πώς φανταζόμαστε την Πάτρα, πιο λειτουργική, πιο προσβάσιμη, πιο επισκέψιμη, πιο Πάτρα της καρδιάς μας. Πάτρα πραγματικά της καρδιάς μας. Εγώ δεν είμαι από εδώ. Έγινα όμως μέλος αυτής της κοινωνίας και αποφάσισα τελικά να δημιουργήσω την οικογένειά μου και να ζήσω με τα παιδιά μου σε αυτή την πόλη. Πόλη η οποία έχει πάρα πολλές δυνατότητες, πάρα πολλές δυνατότητες σε μυαλά που βγαίνουν μέσα από τα τεχνολογικά και εκπαιδευτικά μας ιδρύματα, τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν και να δούμε μια πόλη τελείως διαφορετική. Μπορούμε να το καταφέρουμε, το έχουν καταφέρει και άλλοι και μπορούμε να το καταφέρουμε και εμείς. Πέρα από κομματικές και όχι πολιτικές, γιατί πολιτικά πολιτικοποιημένοι είμαστε όλοι. Πέρα από κομματικές αγκυλώσεις, θα με κατηγορήσει τώρα ο κύριος Κεραμιδάς, έξω από αυτά τα κόμματα και όλα αυτά, σαν άνθρωποι, είμαστε άνθρωποι, έχουμε κέντρο μας τον άνθρωπο, το λέει ο κύριος Ψωμάς συνέχεια και το πιστεύουμε όλοι. Την ομάδα, τη συνεργασία. Η συνεργασία πιστεύω δεν υπόθηκε ιδιαίτερα. Δεν το συζητήσαμε ιδιαίτερα σε αυτό το τραπέζι, αλλά είναι κάτι που θα μας απασχολήσει πολύ στην επόμενη θητεία της Δημοτικής Αρχής. Είναι θέμα που, καλώς για μένα, το θέτει ο νέος νόμος. Είναι ανάγκη, το θέτουν και οι καιροί. Πρέπει να υπάρχει μία συνεργασία και μία σύμπνοια και να μην μπαίνουμε σε αντιπαραθέσεις. Ποιος έκανε, ποιος το κόλλησε, ποιος το... Και νομίζω ότι έχετε και έτσι τη... Θα έλεγα μια ευαισθησία και στο κομμάτι του εθελοντισμού. Μεγάλη πολύ, στο Σπιράλ. Πολύ μεγάλη. Ναι. Και νομίζω ότι μπορεί και αυτό να αξιοποιηθεί σε κάποια πράγματα. Μάλιστα. Σε κάποια πράγματα, ακόμα και σε λειτουργίες. Εμείς να ευχηθούμε καλή επιτυχία, Μαρία Μπέλμπα. Γιώργο Καρβουνιάρη. Ναι, ο Γρηγόρης Αλεξόπουλος έχει φτιάξει ένα συνδυασμό, ο οποίος είναι πολύ συλλεκτικός. Είναι ένα συνδυασμό στον οποίο μετέχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι είτε επαγγελματικά καταξιωμένοι, είτε έχουν αναδειχθεί μέσα από τη δράση τους στον εθελοντισμό, είτε μέσα από τους τοπικούς συλλόγους που έχουν πολύ έντονη δραστηριότητα. Άνθρωποι οι οποίοι έχουν την εμπειρία και μπορούν να προσφέρουν και μπορούν να βοηθήσουν να αλλάξει η Πάτρα, να βγει από τη μιζέρια του τελευταίου διαστήματος και να οδηγηθεί σε άλλους δρόμους, όπως μας έδειξαν το δρόμο, δυστυχώς, πόλεις πολύ μικρότερες από την Πάτρα που εκμεταλλεύτηκαν, να μην τα ξαναλέω, τα συγκριτικά τους πλεονεκτήματα. Θεωρώ πως είναι πολύ κρίσιμο θέμα αυτό που είπε η Μαρία Μπέλμπα των συνεργασιών το επόμενο διάστημα. Θα πρέπει δηλαδή, αφού επιβάλλεται από το νέο εκλογικό νόμο οι πολίτες όταν θα πάνε στην κάλπη, να ξέρουν ότι θα πρέπει οι παρατάξεις μεταξύ τους να συνεργαστούν. Και εμείς είμαστε μια παράταξη που έχουμε τη δυνατότητα να συνεργαστούμε με όλους, έχουμε ανοιχτά αυτιά, δεν είμαστε μονοκομματικοί, μονόχνοτοι,
Δεν έχουμε κομματικές αγγυλώσεις, δεν έχουμε τίποτα από όλα όσα θα μπορούσαν να εμποδίσουν την πιθανή συνεργασία μας με άλλους συνδυασμούς. Μπορούμε να βρούμε αυτά που μας ενώνουν και να αφήσουμε στην άκρη αυτά στα οποία διαφέρουμε. Όσον αφορά στο πρόσωπό μου, νομίζω πως η παρουσία μου στο Δημοτικό Συμβούλιο θα ήταν χρήσιμη, αλλά αυτό βεβαίως θα το κρίνει ο κόσμος. Νομίζω πως το εγώ πρέπει να το βάλουμε σε δεύτερη μοίρα, το εμείς είναι το βασικό, γιατί αυτή η πόλη θα πρέπει να επιβιώσει και δεν θα πρέπει να χάσει άλλη μια πενταετία. Μάλιστα. Και να ολοκληρώσουμε με τον κύριο Κεραμιδά. Εγώ θα έλεγα ότι για ποιο λόγο θα πρέπει να δικαιολογήσω, για ποιο λόγο θα πρέπει οι δημότες της Πάτρας να ανανεώσουν την εμπιστοσύνη τους, να πούμε, στη λαϊκή συσπήρωση και στον Κώστα Πελετίδη. Γιατί θα πρέπει να μείνει ο Δήμος Πατρέων στα χέρια του λαού. Γιατί αυτή η Δημοτική Αρχή απέδειξε ότι νοιάζεται για τους πολλούς και όχι για τους λίγους. Επομένως, δεν θα πρέπει να δώσει το δικαίωμα να επιστρέψει το παρελθόν στο Δήμο Πατρέων, αυτοί που νοιάζονταν για τις ανάγκες των ολίγων με τα συμφέροντά τους και να εξυπηρετούν τα συμφέροντά τους και όχι για τους πολλούς. Αυτή λοιπόν η Δημοτική Αρχή είναι που στάθηκε δίπλα στο πλευρό χιλιάδων εργαζομένων, ανέργων, ανθρώπων οικονομικά αδύναμων, τους οποίους στήριξε και συνεχίζει να στηρίζει με μέτρα ανακούφισης που έχει πάρει, ανάσες που έχει δώσει να σταθεί όρθιος αυτός ο κόσμος. Που δεν θα την είχε αυτή την ευκαιρία. Και μιας και επικαλούνται συνεχώς διάφορες πόλεις και μας λένε τα Τρίκαλα. Τα Τρίκαλα λοιπόν, να ξέρετε, ότι ο Δήμος Τρικαίων έχει κάνει αυτά τα χρόνια 5.000 πληστηριασμούς. Το αντιλαμβάνεστε το νούμερο. 5.000 πληστηριασμούς. Είναι αυτή η πόλη η οποία προοδεύει, που μας λένε οι κύριοι εδώ πέρα. Και που έχει στον κοινωνικό τομέα του Δήμου Τρικαίων ΜΚΟ να τη διαχειρίζεται. Τον κοινωνικό του τομέα τον διαχειρίζεται ΜΚΟ. Όλοι αντιλαμβάνονται τι σημαίνουν αυτά. Επομένως, αν δεν θέλουμε λοιπόν να επιστρέψουμε σε ένα αμαρτωλό παρελθόν, τότε που υπήρχαν οι ευκαιρίες, οι τεράστιες ευκαιρίες, όπως πολιτιστικοί, όπως Ολυμπιακοί αγώνες, διεκδίκηση μεσογειακών τότε και όλα αυτά, και που στην πόλη δεν έμεινε τίποτα, για να θυμόμαστε ότι πήραμε και την πολιτιστική, την οποία σπαταλήθηκαν 32 εκατομμύρια ευρώ και δεν έμεινε τίποτα στην πόλη, τίποτα δεν έμεινε από τα 32 εκατομμύρια. Και αυτά λοιπόν τα έργα τα οποία δεν έγιναν επί πολιτιστικής είναι που ανέσυρε η Δημοτική Αρχή Πελετίδη και τα βάζει στην πόλη ως έργα. Και λέμε λοιπόν τώρα ότι δεν αφήσαμε γειτονιά για γειτονιά, δεν αφήσαμε δομή για δομή να μην αλλάξουμε τα πάντα μέσα σε 4 χρόνια όλα αυτά. Θυμάστε ότι ένα παμπελοποννησιακό στάδιο το οποίο εμείς παραλάβαμε και ήταν ένα χούρι και είναι σημείο αναφοράς όλων των Ολυμπιακών ακινήτων στην Ελλάδα. Μάλιστα. Το παμπελοποννησιακό στάδιο. Και έρχονται τέταρτη χρονιά φέτος το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου. Γιατί κατά πέτσι των διεθνών αθλητών θεωρούν ότι είναι το κορυφαίο στάδιο στην Ελλάδα. Δεν λειτουργεί άλλο έτσι, Ολυμπιακό ακίνητο, και αυτό έγινε με δουλειά. Δεν έγινε από μόνο του. Και τα γήπεδα που φτιάχτηκαν, τα δημοτικά γήπεδα που τα απολαμβάνουν δωρεάν ο κόσμος και η νεολαία, έγιναν από αυτή τη Δημοτική Αρχή. Εγώ να ευχηθώ και σε εσάς, δεν έχω άλλο χρόνο δυστυχώς. Να πω κάτι για τις συνεργασίες. Μιας και το βάζουν επιτακτικά. Συνεργασίες, εμείς συνεργαζόμαστε. Με μία φράση γίνεται. Ναι. Να ακούσω, παιδιά. Δεν υπάρχει άλλος χρόνος, οπότε να το πει λίγο σύντομα. Λοιπόν, σύντομα. Το θέμα των συνεργασιών, επειδή το συζητάνε διάφοροι κτλ. Και μάλιστα οι ίδιοι λένε, οι άλλες παρατάξεις, ότι εμείς θα πάμε μαζί στο δεύτερο γύρο να κερδίσουμε τον Πελετίδη. Δεν μιλάμε για τις συνεργασίες. Και για αυτές λόγω, και θα μιλήσω και για τις άλλες συνεργασίες. Λοιπόν, θα σας πω λοιπόν, αφού μιλάμε για τις άλλες, ότι αυτή η Δημοτική Αρχή, σε όλα αυτά τα χρόνια της θητείας της, συνεργάστηκε με όλους τους προέδρους των κοινοτήτων, τα κοινοτικά συμβούλια, τα διαμερίσματα. Δεν υπήρχε δηλαδή δικός μου δικός σου. Δεν ξεψηρίσαμε κανέναν ότι αυτός είναι... Δεν συνεργαστήκατε με καμία. Σε παρακαλώ τώρα, άσε με να ολοκληρώσω. Με αυτό να το προβοκάρω. Όχι, δεν σε προβοκάρω, την αλήθεια. Λοιπόν, και λέω λοιπόν ότι δεν συνεργαστήκαμε με όλους, από τα κοινοτικά συμβούλια, με τα διαμερίσματα, με τους πάντες.
Επιλέξαμε 12 διευθυντές στο Δήμο, 12 διευθυντές και 54 τμηματάρχες. Και δεν ρωτήσαμε κανέναν που ανήκει και τους στείλαμε στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο να τους ορίσουν αυτοί με βάση το προσόντο τους. Δεν βάλαμε δηλαδή δικούς μας ανθρώπους εκεί να διευθύνουν τις υπηρεσίες. Και επίσης. Και στο τέλος. Και τέλος. Επειδή μας κατηγορούν ότι εμείς δεν συνεργαζόμαστε, να σας πω λοιπόν ότι οι περισσότερες αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και τα σοβαρότερα θέματα του Δημοτικού Συμβουλίου πάρθηκαν με ομόφωνες αποφάσεις. Μάλιστα. Θα σας φέρω παράδειγμα το τελευταίο, μια λέξη, το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου για το 2019. Πάρθηκε ομόφωνα. Ωραία. Δεν υπάρχει άλλος χρόνος. Μια κουβέντα, κύριε Καρβουνιάρη, που θέλατε να πείτε. Η αλήθεια είναι ότι η δημοτική παράταξη του κυρίου Πελετίδη έχει αποδείξει ότι λόγω των εγκλωβισμών που ανέφερα, δεν θα τους ξαναπώ από την αρχή πάλι. Λοιπόν, δεν μπορεί να συνεργαστεί με άλλες παρατάξεις, γιατί δεν μπορεί να αλλάξει το πρόγραμμά της. Το πρόγραμμά της είναι δομημένο σε μια συγκεκριμένη κατεύθυνση που δεν χωράει καμία απολύτως προσθήκη. Γι' αυτό οι συνεργασίες την επόμενη μέρα θα είναι πολύ δύσκολες αν δεν μπορέσουν οι υπόλοιπες παρατάξεις. Εγώ θεωρούμε ότι εμείς θα κερδίσουμε το δεύτερο γύρο των εκλογών να συνεργαστούμε με τις υπόλοιπες. Εμείς μπορούμε. Η παράταξη του κ. Πελετίδη δεν μπορεί και το έχει αποδείξει. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι καλή επιτυχία στον καθένα σας προσωπικά. Ευχαριστώ, κύριε Κεραμιδά, με το συνδυασμό λαϊκής συσπήρωση του κ. Κώστα Πελετίδη, Μαρία Μπέλμπα με Πέτρο Ψωμά και Σπιράλ και με τον κ. Γρηγόρη Αλεξόπουλο, ο Γιώργος Καρβουνιάρης, πρωτεύουσα ξανά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε και εσάς που μας παρακολουθήσατε. Καλή συνέχεια.